Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω όσο μπορώ. Όλα τα μηνύματα, όπως συμβαίνει πάντα με τους υπουργούς, θα προωθηθούν, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω προωθήσει ακόμη τα μηνύματα που μου στείλατε στο ηλεκτρονικό μου ταχυδρομείο προς τον κύριο Σταϊκούρα. Δεν το πρόλαβα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αλλά ό,τι μήνυμα ήρθε στην πλατφόρμα 1004 πήγε ήδη, είναι στη διάθεση του υπουργού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία σας. Θα επανέλθω στα θέματα αστικών συγκοινωνιών και στην εντύπωση που σχημάτισε από την συζήτησή μου με τον κύριο Σταϊκούρα. Αυτό όμως θα γίνει τις προσεχείς ημέρες. Προς το παρόν να ευχηθούμε συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Μπάσκετ για αυτήν την χαρά που μας δίνει και δίνει έναν τόνο στη ζωή μας η καλή προσπάθεια των παικτών μας, κύριε Υπουργέ. Ασφάλως, θα μας χαρακτήρια. Και αλλάζει και έτσι και τη διάθεση του ανθρώπου, η καλή επιτυχία, η συλλογική εθνική. Γενικά ο ελληνικός αθλητισμός μας έχει δώσει πάρα πολλές χαρές. Και φέτος. Και φέτος, πράγματι. Και στον Στίβο, και στο Στίβο. Και συλλογικά. Ακριβώς, ναι. Με το Πανευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού, με το Πανευρωπαϊκό του Ολυμπιακού. Και στον Στίβο, ναι. Με τις πολλές, πολλές διαφορετικές μεγάλες επιτυχίες και στο, με τον Τεντόγλου και με τον Καραλή και λοιπά, και με την Σωνομένη Κολίνες. Γενικά έχουμε πολλές, για το μέγεθός μας, έτσι είμαστε μια μικρή χώρα, έτσι, 10 εκατομμυρίων, έχουμε πολλές επιτυχίες. Που σημαίνει ότι εδώ έχουμε εμπεδώσει σοβαρή εργασία. Και φυσικά τώρα είναι και ομάδα μπάσκετ, έτσι, που είναι μεγάλη εργασία. Σοβαρή εργασία. Λοιπόν. Και στο ποδόσφαιρο, στο τσακ δεν πέρασαμε στο γύρο, έτσι. Ναι. Ένα μάτς στη Γεωργία. Δηλαδή μπήκε και ένα γκολ. Ατυχία. Ναι. Λοιπόν, θέλετε να πείτε κάτι για τις γαλλικές εκλογές? Να πω εγώ μόνο προς το ακροτήριο ότι το σκέλος των γαλλικών εκλογών θα ανελθεί τις προσεχείς ημέρες. Εννοείται, απλώς σήμερα δίνουμε έμφαση στα θέματα υγείας. Έχετε κάτι για το αποτέλεσμα στη Γαλλία, κύριε Υπουργέ? Κοιτάξτε, βλέπω τους πανηγυρισμούς κυρίως από την αριστερά και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για το αποτέλεσμα αυτό. Και δικαιολογημένα πανηγύριζουν, εφόσον το Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς κατάφερε να αναδειχθεί πρώτη κοινοβουλευτική δύναμη. Παρατήρηση πρώτη. Μην χάνουμε τη μεγάλη εικόνα. Πρώτο κόμμα στη Γαλλία έχει βγει το Εθνικό Μέτωπο της Λεπέν. Εάν δηλαδή το γαλλικό εκλογικό σύστημα ήταν απλή αναλογική, όπως μάχονται οι αριστεροί όπου γης, πρώτο κόμμα στο κοινοβούλιο θα ήταν το κόμμα της Λεπέν. Δεν είναι πρώτο κόμμα της Λεπέν κοινοβουλευτικά, παρότι είναι πρώτο κόμμα σε ψήφους, διότι εκεί έχουν ένα σύστημα δύο γύρων με μονοεδρικές περιφέρειες, όπου εκεί πράγματι συμπτύχθηκε ένα ισχυρό μέτωπο της αριστεράς και του κέντρου για να αποκλείσουν την άνοδο της Λεπέν στην εξουσία. Και καλώς έγινε αυτό, υπό την έννοια ότι λογικά εκεί πρέπει να δώσει μια μεγάλη μάχη για να μην βρεθεί η Ευρώπη σε πολύ μεγάλες περιπέτειες. Άρα λοιπόν η εικόνα πραγματική των εκλογών είναι τρίτο κοινοβουλευτικά κόμμα το κόμμα της Λεπέν, πρώτο σε ψήφους το κόμμα της Λεπέν. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Τώρα, ως προς το σήμερα, εγώ δεν έχω καταλάβει τι κυβέρνηση θα κάνουν ακριβώς. Μακάρι να κάνουν, έτσι, το ξεκαθαρίζω. Η Γαλλία είναι μια πολύ μεγάλη χώρα. Είναι προς το συμφέρον της Ελλάδας να υπάρχει δημοκρατική πολιτική σταθερότητα στη Γαλλία. Είναι προς το συμφέρον όλης της Ευρώπης να υπάρχει μια βιώσιμη γαλλική κυβέρνηση που θα μπορεί να κυβερνήσει τα επόμενα χρόνια όπως πρέπει. Ειλικρινά το εύχομαι. Δηλαδή, η ευημερία της Γαλλίας είναι προς το συμφέρον και της Ελλάδος και όλης της Ευρώπης. Άρα, μακάρι να καταφέρουν να κάνουν μια. Διότι η ευημερία της Γαλλίας αντανακλάται σε όλη την Ευρώπη. Ασφαλώς. Άρα, μακάρι να τα καταφέρουν. Οφείλω να σας πω ότι διατηρώ πολύ μεγάλες αμφιβολίες. Αυτό το Λαϊκό Μέτωπο, το οποίο έχει αναδειχθεί πρώτη κοινοβουλευτικά δύναμη, να εξηγήσω λίγο πώς λέει το σύστημά τους. Στο δεύτερο γύρο, όπου είχε περάσει υποψήφιος αριστεράς με αντίπαλο υποψήφιο της Λεπέν, οι υπόλοιποι υποψήφοι αποσύρθηκαν υπέρ του υποψηφίου της αριστεράς. Έτσι άθροισαν το 50-1 κόμματα πολύ ετερόκλητα μεταξύ τους για να φτάσει να πάει την έδρα το κόμμα της αριστεράς. Αυτή η συμμαχία της αριστεράς δεν είναι ένα κόμμα. Είναι ένας συνασπισμός κομμάτων, τον οποίον ίδρυσε ο Λαντ για να σταματήσει την άνοδο της Λεπέν και του Μπαρντελά. Και, δεν είναι βέβαιο ότι συμφωνούν ο Μελανσόν και ο Λαντ, βέβαια. Ότι... Δεν είναι βέβαιο ότι συμφωνούν. Ότι είναι βέβαιο ότι διαφωνούν. Διαφωνούν, ναι. Να φέρω ένα παράδειγμα. Για να γίνει το μέτωπο, έχουν δεσμεύσει τον Μελανσόν να μην λέει τίποτα για τις θέσεις του παραδείγματος στο Παλαιστινιακό. Αυτό είναι πολύ υπέρ τη δημιουργία εξάρτηση τη Παλαιστίνη και σχεδόν υπέρ τη Χαμά, α πούμε. Δεν λέω αν είναι υπέρ τη Χαμά, δεν το ξέρω τόσο καλά, αλλά πάντως είναι πολύ σαν την πλευρά. Οι άλλοι είναι πιο πολύ υπέρ του Ισραήλ. Λέω ένα θέμα εξωτερική πολιτική που του χωρίζει πολύ. Αλλά έχουν προφανώς και σοβαρές διαφωνίες στα εσωτερικά. Άρα ακόμα μένει να απαντηθεί και ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός στη Γαλλία
και ποια κόμματα τελικά θα στηρίξουν και θα προσφέρουν κοινοβουλευτική λειτουργία. Και αυτό που μένει να απαντηθεί, γιατί θέλω να το πω αυτό, είναι ότι η Λεπέν δεν πιστεύω ότι είχε καμία τρομερή επιθυμία να δει τον Μπαρντελά πρωθυπουργό. Καλό θα ήταν, αλλά ο βασικός στόχος να γίνει αυτή πρόεδρος. Και εκεί είναι η εξουσία στη Γαλλία. Στον πρόεδρο είναι η εξουσία. Εκλογές προεδρικές στη Γαλλία έχουν 27. Πώς ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος, πρέπει να λάβουν υπόψη όλοι αυτοί που σήμερα διαχειρίζονται τις τύχες των Γάλλων. Εάν καταφέρουν και συνεννοηθούν και κάνουν μια κυβέρνηση προκοπής, πιθανότατα θα μπορούν να βρουν και ένα προεδρικό υποψήφιο να κερδίσει τη Λεπέν. Αλλιώς στους ώμους τους θα φέρουν τη Λεπέν στην προεδρία. Εάν τσακωθούν τώρα μεταξύ τους και κάνουν τη Γαλλία χάος, είναι σαν να παραδίδουν 27 τη Γαλλία στη Λεπέν. Δηλαδή η ιστορική ευθύνη που αναλαμβάνουν είναι τεραστίου μεγέθους. Σαν την ασπίδα που είναι ο αρχηγός των αστυνομικών. Δεν είναι τεραστίου μεγέθους. Γιατί θα πάνε δέξτε τη τι έγινε τώρα εκεί πέρα. Εκεί πέρα στην ουσία τους είπανε κυβερνήστε 3 χρόνια με τι κάνετε και το 27 θα ξαναλέμε. Αυτό που επιχείρησε. Ενώ αν η Λεπέν είχε την εξουσία με τον Μπαρντελά. Μπράβο. Τη φθορά θα την έπαιρνε η Λεπέν. Θα την έπαιρνε. Αυτό που προσπάθησε να κάνει ο Μακρόν. Ναι. Ο Μακρόν προσπάθησε να φέρει την εξουσία. Δεν είμαι βέβαιος δηλαδή ότι αυτό για τον μείζωνα στόχο που είναι οι προεδρικές εκλογές 27 ήταν για καλό για ακόμα. Δεν έχω καταλήξει μέσα μου. Θα το δείξει η ιστορία. Πάση περιπτώσει πάντως ως πολιτικό φαινόμενο ότι έγινε ένα τέτοιο Front Republican στη Γαλλία και κατάφερε να σταματήσει το πρώτο κόμμα που είναι το Εθνικό Μέτωπο στη Γαλλία έχει ένα ενδιαφέρον. Στις εκδηλώσεις βίας πάντως που καταγράφονται στη Γαλλία τον τελευταίο καιρό, αναφέρεται σήμερα στο άρθρο του μεταξύ άλλων ο Γιάννης Πεντεντέρης, ο οποίος θέλω να σταθώ σε αυτό. Μας με, λέει το τρένο, ότι, με το βίντεο με το τρένο. Ένα ηλικία 15 χρόνων νεαρό παιδί αγόρι ξυλοκοπήθηκε από τραμπούκους 20 έως 30 χρόνων επειδή τον υποπτεύτηκαν ότι είναι Εβραίος, ότι ανοίξε εβραϊκό σύνδεσμο 15χρονος. Τον έδιναν, τον ξεγύμνωσαν, τον υποχρέωσαν να φωνάξει «Ζήτω η Παλαιστίνη», τον μαγνητοσκόπησαν και ανέβασαν το βίντεο στο διαδίκτυο. Η αστυνομία συνέλαβε αυτούς τους αλήτες και τους τραμπούκους στη συνέχεια και αυτοί λοιπόν φάνηκε ότι οι 8 εξ αυτών ανήκαν στην αντιφασιστική οργάνωση Νέα Φρουρά. Λοιπόν, οι αντιφασίστες, οι οποίοι είναι υποστηρικτές της Χαμάς και κάνουν αυτή τη βιοπραγία ενός σε έναν 15χρονο. Αντιφασίστες, φασίστες τώρα. Είναι το ίδιο πράγμα, μπράβο. Αν λοιπόν αυτοί είναι έτσι οι αντιφασίστες, τι θα πούμε για τους φασίστες. Λοιπόν, πάμε. Τα είπαμε και αυτά, το προσεγγίσαμε πολύ σκόμα, και ξεκινούμε. Την ιστορία του Μπενίτο Μουσολίνη. Ο Μουσολίνη ήταν σοσιαλιστής. Που εξέλιχθηκε σε. Εξέδιδε την εφημερίδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος και τελικά εξελίχθηκε σε φασιστά. Λοιπόν. Έτσι, δεν είναι τόσο μακριά από αυτό. Όλες οι επιστολές που έχω λάβει και τις οποίες θα συζητήσουμε, κύριε Υπουργέ, θα πείτε εσείς αυτά που κάνετε, αλλά θέλω ενδιαμέσως θα μπαίνουμε, θα βάζω και τα θέματα που έχουμε από το κοινό. Στις 27 Ιουνίου είχα γράφει ο επιστολογράφος, όλες οι επιστολές είναι ανυπόγραφες, εγώ αλλού θα κρατώ τα επώνυμα, αλλού θα τα διαβάζω. Στις 27 Ιουνίου λοιπόν είχα στο Αττικό προγραμματισμένο από πριν από 25 μέρες χειρουργείο αρθροπλαστική στο ισχύο. Υποεδίν στάση εργασίας 10 με 3. Ήμουν το πρώτο πρωινό χειρουργείο και γύρω στις 10 θα τελείωνε. Οι συνδικαλιστές μπήκαν από το πρωί μπροστά από τα χειρουργεία και δεν επέτρεψαν να γίνει κανένα. Τα χειρουργεία που είναι η έσχατη ιατρική πράξη σε έναν ασθενή. Δίπλα μου ένας παππούς με σπασμένο ισχύο σφάδαζε από τους πόνους όλη τη νύχτα. Αλλά δεν θα τον χειρουργούσαν σίγουρα την επόμενη μέρα. Ξέρουμε ότι όσο τα καθυστερούσε, θα αυξανόταν γεωμετρικά οι πιθανότητες του για θρόμβωση ή εμβολή. Μια κυρία είχε έρθει από τη Χάλκη. Ρίξει τένοντα ένας άλλος και αυτά μόνο στην ορθοπαιδική κλινική που είδα εγώ. Το ερώτημά μου είναι, μπορεί μια στάση εργασίας να αναβάλει χειρουργία και μια απεργία επίσης? Με το ονοματεπώνυμο του άνθρωπου, σε αριθμό τηλεφώνου και με το άμκα του. Το έχω στείλει στον Πρωθυπουργό, στον Άδωνη και στην Ποεδίν. Ο Γιανακός μου απάντησε γραπτά ότι προγραμματισμένα από χρόνια χειρουργία μπορούν να αναβληθούν. Το δικό μου ήταν 20 μέρες πριν. Ευχαριστώ που με ακούσατε, ευχαριστώ που με διαβάσατε. Είναι για ο Βασίλης. Που περιγράφει αυτή την δικτατορία. Δεν έχει γίνει τώρα το χειρουργείο του. Τώρα τι να σας πω, αυτή η επιστολή 27. Διότι εγώ έχω την ενημέρωση. Μπορεί να έχει γίνει. Από το νοσοκομείο. Μπορεί να έχει γίνει. Αλλά αναφέρεται στην δικτατορία εκεί των συνδικαλιστών. Πρώτον και αυτό θέλει να πει. Είναι παντελώς απαράδεκτο και παράνομο να σταματήσουν προγραμματισμένο χειρουργείο. Επίσης οφείλω να πω, για να είμαι δίκαιο με την Ποεδίνη και τον κύριο Γιαννάκο,
ότι πάντα αφήνουν προσωπικό ασφαλείας και δεν σταματάνε προγραμματισμένες ιατρικές πράξεις. Τώρα το αν έγινε αυτό στο Αττικόν φαίνεται ότι έγινε, είναι πραγματικό το γεγονός, δεν το αμφισβητώ. Διότι οι ενημέρωση που έχω από το διοικητή είναι ότι πράγματι αναβλήθηκαν 2 ή 3 χειρουργεία, τα οποία όμως έγιναν αμέσως μετά από 3 ή 4 ημέρες. Δηλαδή δεν έχασαν τη σειρά τους. Τελικά χειρουργήθηκαν άνθρωποι. Γι' αυτό ρωτάω. Αυτό σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο θα γινόταν. Κοιτάξτε, αυτό δεν γίνεται κανονικά ούτε σε δημόσιο νοσοκομείο. Να που έγινε στο Αττικόν και είναι και από το καλό μας. Από τα καλά μας νοσοκομεία. Το Αττικόν, ίσως δεν το θυμάστε καλά, έχει μια πολύ ισχυρή, πολύ αριστερή συνδικαλιστική εκπροσώπηση. Και αυτό τι σημαίνει, πρέπει να σταματάει τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ήταν το νοσοκομείο που τα είχα πάει περίπου χάρη τα μάτια με βάλουν μέσα. Ναι, ωραία, τι σημαίνει αυτό, πρέπει να σταματάει η λειτουργία των νοσοκομείων. Καθόλου. Σας είπα, είναι και παράνομο και απαράδεκτο. Ναι. Και έχω ζητήσει ήδη από την. Από την τι νόμιμο έκανε η διοίκηση. Να κάνει τι τα δέοντα. Ποια είναι τα δέοντα, τα έκανε. Ναι. Και αν τα κάνει αυτά τα δέοντα. Επειδή 100 χρόνια τώρα γίνονται δέοντα, κύριε Υπουργέ. Κατά καιρούς, όταν υπάρχουν εναρσόμενες κυβερνήσεις και είναι οι κυβερνήσεις της αντιλήψεως που είναι, ανήκετε κι εσείς σε μια τέτοια κυβέρνηση, ελπίζει η κοινωνία ότι δεν μπορεί αυτά θα γιατρευτούν. Ούτε τώρα γιατρεύονται. Όχι, όχι. Μία-μία δουλειά. Πρώτα απ' όλα, όλα αυτά έχουν μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Θέλω να υπενθυμίσω ότι κάνανε απεργία πρώτων ευρωεκλογών η ΕΙΝΑΠ και η ΟΕΝΓΕ εναντίον μου για τα απογευματινά χειρουργία και αν θυμάστε για τις κοινοποιήσεις στο Αγία Σοφία και Αγλαία Κυριακού την Πέμπτη Κυριακή ήταν οι ευρωεκλογές, η συμμετοχή στην απεργία ήταν 0,01% και δεν ακυρώθηκε ούτε ένα χειρουργείο. Το ότι κάποιοι πολύ κακοί συνδικαλιστές παρανόμησαν στο νοσοκομείο Αττικών εκείνη την εκείνη μέρα, τονίζω ότι η ΠΟΕΔΗΝ δεν τους καλύπτει σε αυτό που κάνανε, γιατί η ΠΟΕΔΗΝ παντού αφήνει προσωπικό ασφαλείας και διεργούνται τα χειρουργεία. Αυτό είναι τελείως έξω από κάθε συνδικαλιστική πρακτική. Το ίδιο διοίκηση νοσοκομείου ήδη διεξάγει την προβλεπόμενη διοικητική εξέταση για το θέμα αυτό. Τα χειρουργεία γίνανε. Ναι, αλλά δεν πρέπει αυτοί να θυγούν. Αυτός που έκανε, αυτοί οι άνθρωποι που αρνήθηκαν την επέμβαση σε αυτούς τους ασθενείς που λέει ο ένας φάδας, ο παππούς φάδας, η άλλη είχε έρθει με εκείνο, ο άλλος ήταν. Θέλετε να σας πω. Θέλω να πω, αυτοί δεν πρέπει να θυγούν. Ενώ στο ιδιωτικό τομέα, αν διανοηθεί κάποιος να το σκεφτεί, έφυγε. Και εκείνη η μεγάλη μας διαφορά, κύριε Υπουργέ. Αυτό δεν. Αυτήν την φαντάζομαι ότι η κοινωνία θέλει αυτή την αποκατάσταση. Έχουν μειωθεί έως μηδενιστή. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Τώρα μου ερωτάτε, γιατί δεν τους απολύεται. Μπράβο, αυτό μου λέτε. Ναι, αυτό. Όταν τελειώσει η ένορκη διοικητική εξέταση και δούμε τι ακριβώς έγινε, θα δούμε τι προβλέπει το πειθαρχικό δίκαιο για αυτές τις περιπτώσεις. Έχει απολυθεί ποτέ κανείς. Όχι, δεν απολύεται από το δημόσιο τέτοιο πράγμα. Δεν απολύεται για συνδικαλιστική. Και κανείς δεν απειλείται. Καλά το είπατε. Ούτε απειλείται ούτε απολύεται. Και γι' αυτό και συνεχίζει το βιολί. Δεν είμαι τόσο βέβαιος, να είμαι ειλικρινής. Εγώ σκέφτομαι λίγο φωναχτά, ξέρω εγώ πάντα λέω αυτό που σκέφτομαι. Σε ένα συνδικαλισμό που και μέσα στα νοσοκομεία πεθαίνει, να πας να απολύσεις συνδικαλιστή για να τους κάνεις ηρώες. Αφού δεν του ακολουθεί κανένα πια, κύριε Πρωθυπουργέ. Έκανα τα απογευματινά χειρουργεία, θυμάστε τι λέγανε. Τα απογευματινά χειρουργεία προχωράνε κανονικά, έχουν ξεπεράσει 2.000 τον αριθμό. Η μία με την άλλη κλινικές μπαίνουν στα απογευματινά χειρουργεία. Το πολύ σε ένα χρόνο από σήμερα ξέρω τα 50.000 δωρεάν που θα κάνουμε. Τα τακτικά, τα κανονικά απογευματινά χειρουργεία, τα επιπληρωμή. Θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας και χρόνο με το χρόνο θα αυγατίζουν και θα μεγαλώνουν. Τι καταφέραν οι συνδικαλιστές, μια τρύπα στο νερό. Τώρα υπέγραψε την περίμενη εβδομάδα το ιδιωτικό εργατών του ΕΣΥ. Είδατε καμία μεγάλη δύο νοσοκομεία. Μόνο μπράβο. Έχω πάρει, αν σα δείξω το mail μου, έχω 1.000 mail από γιατρούς που λένε μπράβο. Έγραψε ο Παπα-Νικολάου του Ενεργέ ένα tweet που με κατηγορεί. Αν θέλω να το διαβάσω, δεν έχει καμία αντίρρηση για να μην φαίνεται αποκρίθεται με την άλλη πλευρά. Και τι έγινε. Ναι. Ποιο είναι το παράπονο των πολιτών για την κρατική υγεία. Γιατί θα σας πάω τώρα στα στοιχεία που τα διαβάσατε χθες. Τα πραγματικά προβλήματα του συστήματος. Μάλλον το νούμερο ένα μεγαλύτερο πρόβλημα του συστήματος σήμερα είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Και δεν είναι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού μόνο σε γιατρούς και νοσηλευτές. Θα σας πω ένα πράγμα που πολλοί κόσμος δεν μπορεί να το πιστέψει που θα σας το πω, αλλά έτσι είναι. Λέμε πάει κάποιος στο επίγοντα και περιμένει 7, 8, 10 ώρες. Σωστά. Και ταλαιπωρείται πάρα πολύ. Και έχω πει ότι ένα από του μεγαλύτερου στόχου τη υπουργική μου θητεία είναι όταν θα φεύγω από το Υπουργείο, αυτό να έχει μειωθεί. Έχω κάτσει λοιπόν ο ίδιο, έχω πάει απροειδοποιητέ σε εφημερίε, πήγε με τσοτάκτο στο λαϊκό, έχουμε βάλει ειδικού να μετράνε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για την καθυστέρηση στι εφημερίε, στα επίγοντα, στα νοσοκομεία που φέρνει καθυστέρηση είναι η έλλειψη τραυματιοφορέων. Εάν μου πει σήμερα, ποια είναι η νούμερο ένα πρόσληψη να κάνει στα νοσοκομεία, είναι τραυματιοφορείς.
Επειδή δεν έχει τραυματιοφορέα, σου λέει ο γιατρός, πήγαινε τώρα τον ασθενή πρωτοσάλτε να τον πας να κάνει ακτινογραφία. Αυτό μπορεί να πάρει και δύο ώρες. Για να βρει κενό ο τραυματιοφορέας από το επίγον που πηγαίνει να πάρει τον πρωτοσάλτε, να τον πάει να κάνει ακτινογραφία και να τον γυρίσει πίσω. Ή πηγαίνει μετά και λέει, πήγαινε στην παθολογική, βήτα στο κρεβάτι τάδε. Αυτό μπορεί να κάνει και δύο ώρες να πάει από κάτω το επίγον στο κρεβάτι τάδε. Γιατί δεν υπάρχει τραυματιοφορέας. Αν βρούμε τραυματιοφορείς, θα πέσει η αναμονή 40% μετρημένα. Το γιατί δεν μπορούμε να βρούμε. Πρώτα απ' όλα δεν έρχονται. Τώρα έχω μιλήσει με την κυρία Κεραμιώς. Δεν έρχονται. Έχω μιλήσει με την κυρία Κεραμιώς. Δεν έχουμε προσέλευση για τραυματιοφορείς. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Σε νοσοκομεία αστικά της Αθήνας. Είναι μια δουλειά που έχει πολλή δουλειά και όχι πάρα πολλά λεφτά. Πόσο απλά. Μετά δεν είναι να πάρει κάποιον από τον δρόμο για τραυματιοφορέα. Θέλει και μια εκπαίδευση, έτσι. Έχω μιλήσει με την κυρία Κεραμιώς. Έχουμε μια καλή συνεργασία πάνω σε αυτό το θέμα μέσω της ΔΥΠΑ. Για να φτιάξουμε ένα επιπλέον πρόγραμμα, έχουμε ήδη προσλάβει από τη ΔΥΠΑ αρκετούς θεματιοφορείς με το πρόγραμμα 5567 που είχα εγώ φτιάξει ως Υπουργός Εργασίας και Παρελθόν. Δείχνει η κυρία Κεραμέως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γι' αυτό. Και μέσω της ΔΥΠΑ θα κάνουμε ειδικό πρόγραμμα πολύ γρήγορα να προσλάβουμε επιπλέον, θα εκπαιδεύσουμε στη ΔΥΠΑ και θα προσλάβουμε θεματιοφορείς. Πιστεύω ότι θα γίνει μέσα στο 24 όλο αυτό που σας λέω. Για να δει ακόμα μεγάλη βελτίωση στη ζωή του εκεί. Ναι. Γιατί το να επιστρέψουν συνταξιούχοι τραυματιοφορείς. Αν θέλουν και δηλαδή με μια απασχόληση πρόγραμμα, μερική. Να μην κουράζονται οι άνθρωποι, αν θέλω να πω είναι σε μια ηλικία, αλλά επειδή την ξέρουν τη δουλειά, να έρθουν να βοηθήσουν. Μέσα στο και να μυθούν φυσικά. Τώρα που θα φτιάξουμε τη ΔΥΠΑ, θα δούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις για το μέσο της ΔΥΠΑ πρόσληψη. Ναι. Οφείλω όμως να σας πω ότι με το νόμο που είχα ψηφίσει ο Υπουργός Εργασίας, που θα ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο γι' αυτό για να απαντήσω και στις επικρίσεις που δέχομαι από διάφορους, δεν κατάλαβα δημοσίου λέει ο εργασίας, με την περικοπή του 30% στην περικοπή της σύνταξης, δηλαδή με την πλήρη σύνταξη που λαμβάνει ο εργαζόμενος συνταξιούχος, αν θέλει κάποιος μπορεί να πάει και με μπλοκάκι θα πάρουμε τραυματιοφορέα. Δεν υπάρχει θέμα. Όχι αυτό λέει, επειδή δηλαδή αν θέλει κάποιος συνταξιούχος τραυματιοφορέας να πιάσει διάσταση στο νοσοκομείο, το λέω τώρα. Θα το προσλάβω εγώ. Ναι, γιατί το λέω. Γιατί ο τραυματιοφορέας αυτός, αν δούλεψε εκεί 30 χρόνια, ας πούμε, σε αυτή τη θέση, λέω παραδείγματος χάρη 20 χρόνια, έχει μια ενσυναίσθηση, έχει αναπτύξει, έχει εξοικειωθεί δηλαδή με τη βοήθεια στον συνάνθρωπό του. Τραυματιοφορέα που φαίνεται μια εύκολη δουλειά απ' έξω, δεν είναι. Το ξέρω, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Επίσης πρέπει να έχει κάποιες βασικές γνώσεις όταν φορέ. Δεν είναι όπως κάποιος που κουβαλάει. Σωστά. Έτσι πράξει πώς πιάσει τον ασθενή. Πρώτα απ' όλα είναι ανθρώπινος. Ναι, πρέπει να έχει επαφή με τον ασθενή. Μπράβο, ωραία. Γι' αυτό λέω, το ξέρουν οι συνταξιούχοι ότι ή κάνετε το τώρα, το θίγετε εγώ το θέμα. Σας δίνω την ευκαιρία να πείτε. Επιστρέψτε αν επιθυμείτε. Αυτό λέω. Με τον νόμο που δεν περικόπτεται ούτε ένα ευρώ από τη σύνταξη ενός συνταξιούχου, αν κάποιος μας ακούει τραυματιοφορέα. Θέλει πράγματι να πιάσει δουλειά εκ νέου για ένα-δύο χρόνια σε ένα νοσοκομείο. Εγώ με μπλοκάκι θα δώσω το λέω προληθεί αύριο. Μάλιστα. Ωραία. Τους χρειαζόμαστε. Είναι η νούμερο ένα έλλειψη σήμερα στα επίγοντα. Είναι μεγαλύτερη έλλειψη από τους γιατρούς. Αν το συλλάβει άνθρωπος. Ναι. Αλλά είναι δυστυχώς αλήθεια. Ευτυχώς, δυστυχώς είναι μεγάλη συζήτηση. Ο Υπουργός Υγείας Άδων. Πάντως, να ξέρετε, ασχολούμαι με αυτό το θέμα πολύ. Την ταλαιπωρία του κόσμου στα επίγοντα τη θεωρώ πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν θέλω μικρό πρόβλημα. Επιμείνω, κύριε Υπουργέ, θα επιμείνω έτσι και έτσι να το κουβεντιάσω. Δεν θέλω να νομίζει ο κόμμα μου ακούει ότι αδιαφορώ γι' αυτό. Αντιθέτως, δουλεύω πολύ για να βρω το κατάλληλο σχέδιο για να δράσω σωστά και να είμαι αποτελεσματικός. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο ραδιοθάλαμο του Sky και συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. 29 Μαΐου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, το διαβάζετε και εσείς το μήνυμα κύριε Υπουργέ, νοσηλευόμενος από το Θριάσιο πήγε στο Αττικό για μαγνητική και ακόμα δεν έχουν πάρει την απάντηση. Το έλλειμμα ειδικών ακτινολόγων είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σκοπεύω να περάσω μια διάταξη άμεσα που θα δίνει το δικαίωμα και στα νοσοκομεία του ΕΣΥ να κάνουν και θεσμικά αυτό που ήδη γίνεται σε μεγάλο βαθμό και γίνεται κατά κόρον σε ιδιωτικά, να γίνεται η διάγνωση εξ αποστάσεως από ειδικευμένο ακτινολόγο, ώστε να επιταχύνει τη διαδικασία και να βγαίνουν τα αποτελέσματα πολύ πιο γρήγορα. Γιατί τέτοια φαινόμενα, και το αναφέρετε, δυστυχώς υπάρχουν λόγω αυτής της ελλείψεως. Ναι. Δηλαδή υπάρχουν λίγοι ακτινολόγοι στο σύστημα για να κάνουν πάρα πολλές διαγνώσεις ανά νοσοκομείο και αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλη καστή. Σήμερα, ξέρετε όμως, υπάρχει λόγω του ότι ο ακτινολόγος τι κάνει, βλέπει την καταγραφή που κάνει το μηχάνημα και κάνει τη γνωμάτευση. Τι χρειάζεται ο ακτινολόγος πάνω από το μηχάνημα. Ο ακτινολόγος βλέπει ηλεκτρονικά την απεικόνηση που δίνει η μαγνητική. Αυτό θα κάνουμε και εμείς. Ναι.
Να ξεκαθαρίσουμε στην, για άλλη μια φορά από εσάς, να τα ακούσουν από εσάς. Δημόσιος υπάλληλος δεν απολύεται στην Ελλάδα γιατί είναι συνταγματικά κατοχυρωμένος, κύριε Υπουργέ. Για να απολυθεί δημόσιο υπάλληλος στην Ελλάδα πρέπει να έχει υποπέσει ένα συγκεκριμένο πειθαρχικό παράπτωμα από αυτά που προβλέπει το πειθαρχικό δίκαιο, ότι είναι η απόλυση. Για να φτάσουμε στην απόλυση είναι μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολο πράγμα να απολυθεί. Να απολυθεί συνδικαλιστής από τον δημόσιο τομέα. Ο μόνος συνδικαλιστής που έχω ακούσει στη ζωή μου να έχει απολυθεί είναι ο Σταμάτης Πουλής από το Κελπνό που τον απέλησε ο Παύλος Πολάκης. Δεν ξέρω κανέναν άλλον. Μάλιστα. Δεν ξέρω άλλον. Ο μόνος συνδικαλιστής στην ιστορία του ελληνικού κράτους που θυμάμαι να έχει απολυθεί είναι ο πρόεδρος τότε εργαζομένων του Κελπνό, Σταμάτης Πουλής, που απελήθη από τον υπουργό της αριστεράς Παύλο Πολάκη για προσωπικούς λόγους, ήταν φίλος δικός μου. Ναι. Δύο προσεγγίσεις, να κόψετε ένα ταπάς και να αυξήσετε τους μισθούς προκειμένου να προσελκύσετε τραυματιοφορείς. Καταρχάς, επαναλαμβάνω, ως ναι. προς το μισθολόγιο. Ο Πάνος Ανδρινόπουλος να κόψετε τα πας για να πιάνουν δουλειά οι τεμπέληδες. Πολλά, πολλά, λέει, χειρότερη πολλά έκφραση, δεν αλλά, έχουμε τώρα. Αλλά δεν ένα, αυτό με τα πας, ναι. τώρα, μία δουλειά. Ναι, ναι. Τα πας που υπήρξαν πράγματα για ένα διάστημα της κυβερνήσης όμως προηγούμενης σε μεγάλη ένταση εν μέσω πανδημίας, σήμερα δεν υπάρχουν. Ναι. Εννοεί ενδεχομένως να εννοεί τα επιδόματα. Τα επιδόματα. Ακόμα και τα επιδόματα, άκουγα πάρα πολύ συχνά ως Υπουργός Εργασίας ότι με τα επιδόματα ανεργίας που δίνουμε δεν πάει ακόμα να βρει δουλειά. Και όμως και τα επιδόματα ανεργίας τα έχουμε μειώσει και τα έχουμε βάλει σε αρκετό πλαίσιο για να στρέφουμε τον κόσμο προς την εργασία και όχι προς την ανεργία. Και πιθανόν χρειάζεται ακόμα πιο αυστηρό πλαίσιο εκεί. Θα το δει η νέα Υπουργός. Ναι. Τώρα, δεν είμαι ακόμη στις δικές μου παρατηρήσεις. Εξυπηρετώ εσάς, κυρίες και κύριοι. Δεν έχω ανοίξει καν τα δικά μου. Δηλαδή ακόμη, αλλά ότι... να πω κάτι ναι. για τον κόσμο για να δει τι έγινε με τους συνεργαζόμενους συνταξιούχους και έχει κάποιο ενδιαφέρον. Όταν εγώ έγινα Υπουργός Εργασίας, στην πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, όπου δήλωναν οι συνταξιούχοι ποιοι ήταν εργαζόμενοι, ήταν περίπου 34.000 οι εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι συνταξιούχοι. Σε αυτούς περικόπηταμε το 30% της σύνταξής τους ως ας το πούμε ποινή για το ότι εργάζονται. Αν θυμάστε, εγώ με το που έγινε Υπουργός Εργασίας, σχεδόν στην, αν όχι στην πρώτη μου συνέντευξη, τη δεύτερη, είπα ότι βάζω ένα σκοπό στη θητεία μου να σβήσω αυτή την περικοπή για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πίστευα ότι υπήρχε μεγάλη μαύρη εργασία στους συνταξιούχους. Λέει, πάρα πολλοί συνταξιούχοι δούλευαν με μαύρα χρήματα. Γιατί με μαύρα? Για να μην χάνουν τη σύνταξή τους. Και το δεύτερο, γιατί πίστευα ότι υπάρχουν πολλοί συνταξιούχοι που θα θέλαν να εργαστούν και αυτό ήταν αντικίνητο για αυτούς να εργαστούν, γιατί δεν θέλουν όλα να είναι παράνομοι, ούτε θέλουν να χάνουν τη σύνταξή τους. Την εργασία δεν την θεωρώ μόνο ζήτημα εισοδήματος των συνταξιούχων, τη θεωρώ και ζήτημα επιθυμίας. Ναι. Δηλαδή, ξέρω ανθρώπους που είναι άνω των 67, ξέρω, εγώ δεν θέλω να κάνω σπίτι μου. Θέλω να εργάζομαι. Και εσύ μου το απαγορεύεις. Η πρωτοβουλία μου αυτή ψηφίστηκε σε νόμο στη Βουλή επί θητείας μου. Είχα πολύ μεγάλη κριτική από τα κόμματα της αριστεράς στη Βουλή τότε που δεν την ψήφισαν, διότι θεωρούσαν ότι αυτό είναι ενθάρρυνση στον συνταξιούχο να δουλεύει σε μεγάλη ηλικία κτλ. Και είχα και μια εσωτερική αντίδραση από τον ΕΦΚΑ, ο οποίος θεωρούσε, ο ΕΦΚΑ, ότι θα χάσει χρήματα ο ασφαλιστικός οργανισμός, καθώς είχαν κάνει μια μελέτη και για να πάρουν τα ίδια χρήματα από τις ασφαλιστικές εισφορές, από αυτά που παίρνανε με την περικοπή του 30%, θα έπρεπε οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι να είναι άνω των 60.000. Και δούσαν ότι είναι πολύ μεγάλο στόχος ο σχεδόν διπλασιασμός των νέων τότε εργαζομένων συνταξιούχων. Εγώ τότε τους είπα ότι προσωπικά πιστεύω θα είναι πάνω από 100.000 αυτοί οι οποίοι τελικά θα δηλωθούν, γιατί πράγματι πίστευα ότι υπήρχε πολύ μεγάλη μαύρη εργασία εκεί. Ο νόμος ίσχυσε από 1η Ιανουαρίου. Για όσους παίρνουν σύνταξη, την εργαζόμενη συνταξιούχη, και ξέρουν ότι πήραν 24, για πρώτη φορά. Τώρα. Ναι, ναι. Ξέρουν ότι για πρώτη φορά πήραν ολόκληρη τη σύνταξή τους του Ιανουαρίου. Η πρώτη ολόκληρη σύνταξη που καταβλήθηκε το Δεκέμβριο, πριν φύγω εγώ από Υπουργός Εργασίας. Σήμερα στην πλατφόρμα έχουν γραφτεί 183.000. Όχι 60 από λιγεύκα. 183.000 συνταξιούχοι έχουν προβληθεί κανονικά, δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Δηλωμένα εισοδήματα τι σημαίνει? Σημαίνει πολύ μεγάλα κέρδη για τον ΕΦΚΑ, καθώς εισπράττει πλέον από 183.000 ασφαλιστικές εισφορές. Ναι, προσέξτε, ναι. Αυτά μπαίνουν στη φορολογική τους δήλωση.
άρα μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν νόμιμα για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της ζωής τους. Όλοι αυτοί έχουν προσθεθεί στην αγορά εργασίας και είναι άτομα με πολύ μεγάλες ικανότητες που τις χρειάζονταν. Μην επιχειρηματολογείτε για να πάω στα θέματα, αν και δεν μπορώ να πω και εγώ τώρα, να μην το πω, ότι επειδή ακούω κατά καιρούς προτάσεις που γίνονται για την πάταξη της φοροδιαφυγής, ότι έγιναν οι ασκήσεις από τους υπηρεσιακούς και δεν βγήκαν, φοβάμαι ότι μήπως σας παγιδεύουν όλοι αυτοί οι υπηρεσιακοί και κυρίως εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών και προβάλλουν ασκήσεις που δίθεν δεν βγαίνουν. Ενώ όπως λέτε εσείς το δοκιμάσατε και βγήκε. Η ζωή. Γι' αυτό λέω, μήπως και σε αυτά τα θέματα που θέτουν οι πολίτες, που τα ξέρουν και εκείνοι, η ζωή τους ίδια τα λέει, μήπως έχουν δίκιο έναντι των υπηρεσιακών μανταρίνων που δεν θέλουν να χάσουν τη βολή τους. Και σου λέει, αφού παίρνω από αυτούς ηλίθιους, συγγνώμη, τους φορολογούμενους, αυτά που χρειάζομαι, τι τα ψάχνω τώρα τους άλλους. Ναι, λοιπόν, τι να βάζω δουλειά στο κεφάλι μου και μπελάδες. Κλείνει η παρένθεση. Καλά, δεν είναι. Μην το είδατε τώρα που το ένα. Για αυτό σας λέω ότι το ένα επιχείρημα θα φέρει και σε μένα αντιπιχείρημα. Μπορεί ένα υπηρεσιακό να θέλει να βλέπει κάτι πιο συντηρητικά και πιο διθακτικά. Ναι. Δεν το λέω ότι είναι κατά αναγκαία κακή πρόθεση. Ωραία. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Να μας απαντήσει ο κ. Υπουργός Υγείας, γιατί οι καρκινοπαθείς που χρειάζονται να κάνουν εξετάσεις αίματος κάθε εβδομάδα δωρεάν δικαιούνται μόνο μία φορά το εξάμηνο. Η ερώτηση αφορά στον καρκινοπαθή πατέρα μου και τα λοιπά στο πάνκρεα σε προχωρημένο στάδιο. Όλα τα πρωτόκολλα. Ναι. Τα οποία, να εξηγήσω λίγο τι είναι τα πρωτόκολλα, για να καταλάβω ακόμα τι είναι αυτό που συζητάμε, γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Όταν ανέλαβα Υπουργός Υγείας στις αρχές Ιανουαρίου του 2024, μέσα στις ευθύνες μου ήταν και ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης. Τι θα πει αυτό για τον κόμμα και το καταλάβει ο κύριος που στέλνει το μήνυμα, η κυρία. Λόγω του ότι το clawback, δηλαδή αυτόματες επιστροφές, δηλαδή η υπέρβαση της φαρμακευτικής δαπάνης, είχε φτάσει το 2023 σε πρωτοφανή υψηλά επίπεδα, για να καταλάβει ο κόμμας, το σύνολο των επιστροφών π.χ. στα νοσοκομεία προσεγγίζει για το έτος 2023 το 80%. Δηλαδή μια επιχείρηση φαρμακευτική κόβει 100 και πληρώνεται τα 20. Πόσο βιώσιμο βλέπετε να συνεχίσει να μας πουλάει μια εταιρεία φάρμακα αν από τα 100 πληρώνεται τα 20. Πήγα λοιπόν εκεί και παρέλαβα μια κατάσταση πάρα πολύ ωριακή. Οι ξένοι πρεσβευτές πηγαίναν στον Πρωθυπουργό και διαμαρτύρονταν ότι θα αποσυρθούν οι εταιρείες από την Ελλάδα. Οι εταιρείες είχαν να μειώνουν τις ποσότητες φαρμάκων στην Ελλάδα. Καινούργια φάρμακα καινοτόμα δεν τα κάνουν έτσι να έρθουν στην Ελλάδα. Και όλο αυτό για να κάνει και με τις πολύ μεγάλες ελλείψεις που βλέπουμε σε φάρμακα στα φαρμακεία. Δηλαδή, οι μεγάλες επιστροφές τελικά βλάπτουν τη ζωή των ασθενών, γιατί δεν μπορούν να βρουν το φάρμακο που θέλουν όπου το χρειάζονται. Ανέλαβα λοιπόν να βάλω μια τάξη. Ένα από τα μέτρα που πήρα για να βάλω τάξη είναι η εφαρμογή μέσω της ΙΔΙΚΑ, μέσω της ηλεκτρονικής δηλαδή συνταγογραφήσεως, των θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Τι είναι τα θεραπευτικά πρωτόκολλα? Τα γράφει ο Υπουργός? Όχι. Κάτω-κάτω οι γιατροί, οι ιατρικές εταιρείες, και λένε, εάν έχεις αυτή την ασθένεια, ο γιατρός μπορεί να σου γράφει αυτά. Εάν έχεις αυτό το σύμπτωμα, ο γιατρός μπορεί να σου γράφει αυτά. Εάν έχεις αυτό το ιστορικό, ο γιατρός μπορεί να σου γράφει αυτά. Ναι, οι πολίτες θέλουν τα πάντα δωρεάν. Απαντώ στο μήνυμα τώρα. Το κατάλαβα, ναι. Ό,τι κόφτες βλέπετε. Δεν τον νοιάζει όλο αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ? Θέλει την αιματολογική του πατέρα του να την πληρώνει. Μία οι δουλειές. Ναι. Λέει ο κύριος εδώ. Ναι. Εγώ θέλω αιματολογική κάθε εβδομάδα. Μάλιστα. Εσύ μπορεί να το θέλεις, αλλά οι γιατροί που κάνουν το πρωτόκολλο λένε δεν το χρειάζεσαι κάθε εβδομάδα. Όχι, το χρειάζεσαι. Τι να κάνω τώρα εγώ? Εγώ δεν μπαίνω στα πρωτόκολλα. Εγώ ανεβάζω ένα αρχείο κλειστό που φέρνουν οι γιατροί. Εάν οι γιατροί έχουν γράψει κάθε εβδομάδα, θα κάνεις κάθε εβδομάδα. Εάν οι γιατροί έχουν γράψει κάθε μήνα, κάθε μήνα. Εάν έχουν γράψει κάθε δεκαετία, κάθε δεκαετία. Μπορώ να το καταλάβω αυτό? Δεν είναι του υπουργού ζήτημα. Ναι. Ο υπουργός τι, ποια πολιτική από μας πήρε? Ότι παιδιά, οι γιατροί υποχρεούνται να ακολουθήσουν στη θεαγοράφηση αυτό που συμφωνούν μεταξύ τους οι γιατροί. Εγώ δεν μπαίνω να πω τι να συμφωνήσω, δεν είμαι γιατρός. Είναι κατανοητό αυτό που λέω? Ναι. Ωραία. Μπορεί να υπάρχει, να υπάρχει μια αντικρουόμενη, πώς θα το πω, σύσταση. Μπορεί ο γιατρός που γράφει, ναι, για τον κύριο ή την κυρία, ναι, να κάνει εξαίρεση στο πρωτόκολλο. Μάλιστα. Μπορεί να κάνει εξαίρεση αν θέλει ο γιατρός. Ναι. Αν θεωρεί τόσο σημαντικό ο συγκεκριμένος ασθενής να κάνει κάθε εβδομάδα, μπορεί να το γράψει. Γιατί δεν το γράφει? Γιατί να πατήσει το κουμπί εξαίρεση και αν έχει ένα πάνω ποσοστό εξαίρεση το μήνα θα δεχθεί έλεγχο.
Ναι, αλλά τώρα θα μείνει απ' έξω τώρα ο άνθρωπος τώρα, επειδή ο άλλος θα διεκδικεί έλεγχο. Να ελεγχθεί. Μάνο ο γιατρός δεν πιστεύει ότι θέλει κάθε εβδομάδα. Φρεγάρι μου, δεν χάνω τη λογική σου. Δεν χάνω τη λογική μου, δεν ξέρω. Ακούω, μα το κάθε εβδομάδα εξετάζεται, okay, το πει ο ασθενής. Το κάθε εβδομάδα εξετάζεται, το πει ο γιατρός σου, λέω. Το δεν καταλαβαίνω. Ωραία. Λοιπόν, πρόταση. Παιδιά, να συνεχθούμε λίγο μεταξύ μας λογικά τώρα. Ένα. Αν είναι όλοι να λέμε, παιδιά, θα να μου γράφετε τα πάντα, ωραία, θα μείνουμε χωρίς φάρμακα. Πολύ καλή ιδέα. Δεν το καταλαβαίνω, σου λέω. Δεν θέλετε, άμα χρειάζεται ένα φάρμακο, το βρείτε. Παραπλεύρος, μία πρόταση για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Όταν ιδιώτης γιατρός εκδίδει μία συνταγή μέσω της ΑΕΛΗΣ, να περνάει αυτόματα και στην ΑΑΔΕ. Έτσι θα υποχρεώνει το γιατρό να κόψει μία απόδειξη, έστω και 5 ευρώ από τα 50 μαύρα που παίρνει συνήθως στην επίσκεψη. Είναι κακή ιδέα αυτό, δεν το είχα σκεφτεί. Δεν ξέρω αν γίνεται. Μου λέτε κάτι που αυτή δεν μπορώ να το απαντήσω. Αν γίνεται, πολύ καλή ιδέα. Δηλαδή, ναι, να φαίνεται ως ιατρική πράξη. Καλή ιδέα είναι. Ναι. Λοιπόν. Είναι από τον Παναγιώτη αυτή. Όλα είναι υπόγραφα και με αριθμό τηλεφώνου είναι, να τις ξέρετε. Θα τις πάρετε, θα τις πάρετε όλες τις. Δεν αφορά το Υπουργείο Υγείας, αφορά το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά έχει μια λογική. Ναι. Λοιπόν, είπαμε προηγουμένως για να μην μένουν αναπάντητα, για την αύξηση του μισθού στον ειδικά στους τραυματιοφορείς. Μπορεί να γίνει. Ειδικά στους τραυματιοφορείς. Το μισθολόγιο των εργαζομένων στο ΕΣΥ είναι ζήτημα Υπουργείου Οικονομικών και όχι ζήτημα Υπουργείου Υγείας. Δεν είναι τόσο εύκολο να πας να πειράξεις μισθολόγιο σε μία κατηγορία. Διότι αυτό ευλόγως θα δημιουργήσει αιτήματα και από τις άλλες κατηγορίες. Δηλαδή, εμείς έχουμε δώσει αύξηση στο ΕΣΥ. Και σε όλους έχουμε δώσει αύξηση. Πάνω από 20% έχουν πάρει αύξηση. Είναι αρκετή, όχι. Να είμαι ειλικρινής. Δεν είναι αρκετή. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η χώρα έχει κάποια δημοσιονομικά περιθώρια εδώ. Δεν είναι κάνουμε ό,τι θέλουμε. Μία ευθύνη μας είναι να λύσουμε τα προβλήματα στο ΕΣΥ. Μια δεύτερη ευθύνη μας είναι να μην ξαναβρεθεί ποτέ η χώρα εκεί που ήταν το 10. Εγώ, να ξέρετε, θεωρώ πολύ μεγάλη μας ευθύνη τη δεύτερη. Εξίσου μεγάλη με την πρώτη. Γιατί αν βρεθούμε και ήμασταν το 10, αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς να μας σώσει. Ρωτάει συνταξιούχος, γιατί κύριε Υπουργέ, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης στο Αεροθάλαμο, Υπουργός Υγείας, κυρίες και κύριοι, γιατί λοιπόν κύριε Υπουργέ, ένας εργαζόμενος συνταξιούχος με μεγάλο μισθό πρέπει να πληρώνει ποσό μεγαλύτερο από το πλαφόν των 426 ευρώ επειδή έχει μεγαλύτερο μισθό? Όχι, όχι. Εμείς βάλαμε το 10% του επιπλέον εισοδήματος να πληρώνει ο συνταξιούχος στον ΕΦΚΑ. Είναι το αντιστάθμινο για την περικοπή του 30% και βάλαμε πλαφόν 12 φορές στην Εθνική Σύνταξη. Αυτό βάλαμε ως πλαφόν. Τώρα, αν κάποιος παίρνει ένα πάρα πολύ μεγάλο μισθό, κόβεται στο μισθό του πλαφόν. Σταματάει στο πλαφόν η παρακράτηση. Αυτή είναι η λογική. Τώρα, αυτό το μοντέλο που φτιάξαμε προφανώς αδικεί περίπου το 7% των συνταξιούχων και ευνοεί τους 93%. Ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αν παίρνει 7.000 το μήνα επιπλέον, δεν χάλασε ο κόμμα να δώσει κάτι στον ΕΦΚΑ. Είναι η σωστή απάντηση. Εάν μα παίρνει 700-800 ευρώ σύνταξη, χάλασε. Παιδιά, ακούστε. Μία στοιχειώδη κοινωνική υπευθυνότητα πρέπει να υπάρχει στον καπιταλισμό. Και εγώ είμαι καπιταλιστή. Το λέω έτσι ευθέω. Δηλαδή, άμα ακούω τον άνθρωπο που παίρνει 7.000-8.000 παραπάνω το μήνα να διαμαρτύρεται γιατί πληρώνει το 400 στον ΕΦΚΑ, μόνο με τα λαμπάκια. Ναι. Δουλεύει πάντως. Εγώ δεν είπα μη δουλέψει. Ναι, ναι. Δουλεύει, εργάζεται και πληρώνεται. Ναι. Θα δώσει και κάτι για τον συνάνθρωπό του. Δεν ναι. Χάλασε ο κόμμα. Ναι. Ας το δει και χριστιανικά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, αλλά αν πλήρωνε και σε όλη του τη ζωή. Ναι, το κατάλαβα. Είπαμε. Το κατάλαβα, αλλά λέω. Δεν θέλουμε όλα δικά μα, δεν τα θέλουμε. Και φτωχοί άνθρωποι δίπλα μα να πούμε. Βεβαίω, ναι, ναι, καμία. Χρειάζεται κάτι. Μην τα θέλουμε όλα δικά μα, βρεάρι. Όχι, δεν χρειάζεται. Μην φωνάζουμε. Όταν βλέπω τη βουλημία, τρελαίνομαι. Ναι, ναι. Τώρα πάντως, μου λέει κάποιο που παίρνει 8.000 το μήνα επιπλέον, γιατί να δίνω ναι, τον ΕΦΚΑ. Το κατάλαβα, αλλά αυτοί συνήθως έχουν πληρώσει πολλά στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν πειράζει. Ταμεία. Είναι ικανοί άνθρωποι, συγχαρητήρια, μπράβο του. Είναι οι μισθωτοί και δεν είναι. Ανήκω σε μεγάλο βαθμό σε αυτούς και εγώ πληρώνω. Προχωρούμε, προχωρούμε. Πληρώνω σε όλη τη ζωή ασφάλεια και να πάρω την ανάλογη σύνταξη. Δεν χρειάζεται. Ένα λεπτό. Ήρεμα. Και εγώ ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Δεν διαμαρτύρομαι γιατί αντιλαμβάνομαι, Άρη μου, ότι ένα κομμάτι της καλής τύχης της ζωής μου θα το μοιραστώ με αυτούς που δεν προχωρούμε, έχουν τόσο προχωρούμε, καλή τύχη. Προχωρούμε, δεν χάλασε ο κόσμος. Προχωρούμε, λοιπόν. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, πρέπει να καταλάβουμε η ανθρωπότητα. Ναι. Είναι ένα σύνολο. Είναι κοινωνία. Σε άλλη εκπομπή όλα αυτά. Το κατάλαβα. Είναι άτομα. Να προχωρήσουμε. Δεν είσαι μόνο εαυτό. Κύριε Υπουργέ, δεν θα μας φτάσουν ούτε άνθρωποι. Οι δύο ώρες. Έχω τόσο εδώ, θέμα που δεν, ούτε οι δύο ώρες να μας στάσουν. Λοιπόν. Και τόσο το λέω, εγώ είμαι καπιταλιστής. Το συνοηθήκαμε. Λοιπόν, το 2022 οι Έλληνες. Αλλά,
έβαλα και σε αυτούς πλαφόν. Μάλιστα. Για να μην αδικηθούν. Το 2000... είναι πολύ λογικό. Κύριε Υπουργέ, το 2022, όπως έγραψε χθες το ρεπορτάζ της η Ευγενία Τζόρτζη στην Καθημερινή, και τα λέει η Ελστάτ αυτά, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, οι Έλληνες δαπανίσαμε 5,9 δισεκατομμύρια ευρώ, 6 δηλαδή, από το προσωπικό μας εισόδημα για αγορά υπηρεσιών ιατρικών υπηρεσιών. Η δαπάνη του δημοσίου το 2022, όταν των πολιτών ήταν από το εισόδημά τους 6 δις, του κράτους ήταν 11 δις. Η συνεισφορά από τον προϋπολογισμό στις δαπάνες υγείας είναι 61,8%, τα ξέρετε αυτά, και είμαστε στον πάτο της Ευρώπης. Αλλά αυτό είναι το ένα σκέλος. Εγώ θα με ενδιαφέρει το πρώτο σκέλος. Δώσαμε οι Έλληνες 6 δισεκατομμύρια, που σημαίνει ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από αυτό που προσφέρει το κράτος. Κάτι μας οδηγεί στο να πληρώσουμε 6 δις όταν η κρατική δαπάνη είναι 11 δις. Πάμε λίγο με το. Ναι. Η Ελλάδα διαχρονικά και πάντα, όχι τώρα, το λέτε κάθε φορά που σηκώνονται κάποιοι από το Πασό και μου κάνουν αυτή την κριτική στη Βουλή και τους φέρνουν πάντα τα στοιχεία του 2000, 2001, 2002 κτλ. Η Ελλάδα πάντα και διαχρονικά είναι από τις χώρες με πολύ υψηλές ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Γιατί? Από τις πρώτες στην Ευρώπη. Γιατί? Γιατί προφανώς μια μεγάλη μερίδα του κόσμου δεν είναι ικανοποιημένα από το εθνικό σύστημα. Να φέρουμε σαν παράδειγμα. Δεν είναι μεγιστάνιος όμως αυτή. Όχι, δεν είπαν μεγιστάνιος. Όχι, όχι. Θέλω όμως λίγο να το καταλάβουμε λίγο πώς δουλεύουν τα μοντέλα και θα έρθω μετά. Έχω πάει πριν από 2 εβδομάδες στο Λουξεμβούργο, Συμβούλιο Υπουργών. Είχα μια κουβέντα ενδελεχή με μια ακτινολόγο Ελληνίδα που δουλεύει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο στο Λουξεμβούργο. Εκεί έμαθα στο Λουξεμβούργο δεν υπάρχει ιδιωτική υγεία καθόλου. Μηδέν. Όλοι έχουν ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει τρόπος να κάνεις ιδιωτική εξέταση. Είναι μόνον και οι ιδιώτες γιατροί είναι κομμάτι του δημοσίου και πληρώνουν από το δημόσιο. Από τα ασφαλιστικά ταμεία. Μέσος χρόνος αναμονής για μία συμπτωματική ασθενή να κάνει ψηφιακή μαστογραφία 16 μήνες. Μπορεί να πάει νωρίτερα. Όχι. Ξέρεις τι μου είπε ότι κάνουν οι ασθενείς στη Λουξεμβούργο που θέλουν να πάνε νωρίτερα. Πάνε στο Βέλγιο. Πάνε στο Βέλγιο και κάνουν ιδιωτικό εργαστήριο στο Βέλγιο. Στην Ελλάδα μπορεί να πάνε νωρίτερα. Πάνε στο ιδιωτικό εργαστήριο και το κάνεις. Ναι. Τσάς τι μου λέτε. Να το καταργήσουμε. Να, θα πάμε στο δημόσιο. Όχι. Εγώ θέλω να υπάρχει ιδιωτική υγεία. Αφού θα υπάρχει ιδιωτική υγεία, ένα κομμάτι των δαπανών θα πηγαίνει στη ιδιωτική υγεία, άρη μου. Γι' αυτό υπάρχει ιδιωτική υγεία. Λένε να υπάρχει ιδιωτική υγεία και να μην έχει πελάτες, να μην έχει ασθενείς, να μην έχει τζίρους. Πώς γίνεται. Όχι, το επιχείρημα είναι καλό. Δεν... θέλουμε και τα δύο. Διαλέξτε, θέλετε. Εγώ θέλω να υπάρχει ιδιωτική υγεία. Θέλω να φανώ άλλο πάνω καλά με πιο οπτικά σε εμάς στην Ελλάδα. Όταν ήμουν στην προηγούμενη μου θητεία υπουργός υγείας, είχα διαδεχθεί τον Λοβέρδο και τον Λιγουρέτζο και τον Σαλμά, αυτή ήταν η διαδοχή. Επιλοβέρδηχε. 10 χρόνια πίνω. Ναι. Επιλοβέρδηχε ιδρυθεί ο ΕΟΠΗ. Επί Λιγουρέτζου Σαλμά είχε αρχίσει να στρώνει και εγώ τον πήρα και τον έκανα κανονικό οργανισμό. Όταν κάναμε τον ΕΟΠΗ, μία από τις πρώτες πράξεις που κάναμε που ολοκληρώθηκε με τη μεταρρύθμισή μου, που ενώσαμε, αν θυμάστε, τα δύο παράλληλα δημόσια συστήματα, τα κέντρα υγείας και τα κέντρα του ΙΚΑ, το παιδί που λειτουργεί μέχρι σήμερα, είναι ότι δώσαμε πρόσβαση σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Μέχρι τότε. Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ πηγαίναν στα του ΙΚΑ. Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ πηγαίναν εκεί που του έλεγε ΟΓΑ και ούτω καθεξής. Εμείς ήρθαμε για πρώτη φορά με τον ΕΟΠΗ, η κακή μνημονιακή, και είπαμε: όχι, ο ΕΟΠΗ είναι ένας μεγάλος ασφαλιστικός οργανισμός και κάνει συμβάσεις με όλα τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Ωραία. Και μπορείτε να πάτε, αν θέλετε, τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και θα πληρώνουμε εμείς. Ερώτηση. Είναι καλύτερη η πρόσβαση των ασθενών στις διαγνωστικές εξετάσεις σήμερα ή χειρότερη? Καλύτερη προφανώς. Πολύ καλύτερη είναι η απάντηση. Πριν από 15 χρόνια, για να κάνει μια απλή έξοδο, μπορεί να περιμένει και 2 μήνες στην Ελλάδα και 3. Τώρα πας στο διπλανό, στο σπίτι του διαγνωστικού κέντρου και κάνει σχέση με την πλέον ΕΟΠΗ. Άρα αυτό αυξάνει την ιδιωτική δαπάνη υγείας. Δεν μετά τι ιδιωτικέ δαπάνε υγείας. Εκεί, εκεί μέσα εκεί. Αυτό. Αλλά εγώ σου έχω δώσει τη δυνατότητα να πας σε κάνει εξέταση 24 ώρες. Άρα δεν είναι. Το πράγμα έχει 2 οπτικές γωνίες. Τώρα, οφείλουμε να κάνω και μια εξήγηση στον κόσμο, δεν ξέρω αν προλάβω το 1957. Όχι, μην το κάνουμε τώρα. Για τις δαπάνες του κράτους. Μην το κάνουμε τώρα. Ωραία, θέλω μετά να μου πεις ότι έμεινε σε κρεμότητα αφού μου έδωσε τη μεγάλη ευκαιρία σήμερα να είμαστε 2 ώρες, να δούμε τις ιδιωτικές δαπάνες, τις δημόσιες δαπάνες του κράτους. Μόλις έρθουμε στην εκπομπή. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κυρίες και κύριοι, για να είμαστε συνεπείς στους χρόνους μας. Δελτίο ειδήσεων και ο κύριος Υπουργός θα είναι εδώ. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχει εξυπηρετηθεί παρά μόνον
κάτω από το ενδέκατον των θεμάτων που έχω. Όχι, όχι, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Όχι, απλώς το λέω στο κοινό, γιατί και εγώ φερτώνομαι μια ευθύνη, μου γράφετε οι πάντες και θέλετε όλο αυτό. Όλο, όλο, ό,τι διαβάζετε. Ό,τι βλέπετε. Η οθόνη αυτή που λέτε μπροστά σας θα εξυπηρετηθεί, κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ. Στο Ραδιοθάλαμο για δεύτερη ώρα, Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Έχουμε μείνει στη δαπάνη του κράτους προς την υγεία. Είπαμε ότι η δαπάνη ιδιωτική για την αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, ιατρικών υπηρεσιών, είναι 6 δις, η κρατική δαπάνη είναι 11 δις. Λίγο τώρα να το καταλάβουμε. Πολύ συχνά και οι συνδικαλιστές και τα κόμματα της αριστεράς θέτουν το εξής επιχείρημα, ότι ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ οι δαπάνες που δίνει το ελληνικό κράτος για την υγεία είναι λιγότερες του ευρωπαϊκού μας όρου. Είναι αληθές αυτό? Είναι αληθές, μια απάντηση. Η Ελλάδα υπολείπεται περίπου κατά 2 μονάδες ως ποσοστό του ΑΕΠ από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αν υπολογίσει τότε το ΑΕΠ μας είναι άνω των 200 δισεκατομμυρίων, μπορεί να υπολογίσει αυτό είναι 4 δισεκατομμύρια λιγότερα το χρόνο από το μέσο όρο που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα ευλόγως θα πει κάποιος, α, γι' αυτό έχουμε μεγάλες ιδιωτικές δαπάνες, διότι το κράτος μας έχει επιλέξει να μην δίνει το ίδιο ποσοστό στην υγεία ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Διότι το ελληνικό κράτος έχει κάνει μια επιλογή. Ποια είναι η επιλογή? Να δίνει περίπου 5 μονάδες υψηλότερο ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ ενίσχυση του κράτους στις συντάξεις. Δηλαδή, ενώ ο μέσος όρος στις συντάξεις ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 10%, η Ελλάδα είναι 14% προς 15%. Αν λοιπόν αθροίσεις 4 μονάδες, λέω εγώ, επί 2, είναι 8 δισεκατομμύρια το χρόνο παραπάνω προς τις συντάξεις. Για ποιο λόγο? Διότι αν είχαμε εφαρμόσει το κεφαλοποιητικό σύστημα συντάξεις, θυμάστε που λέγανε όταν ήρθε η Τρόικα και το μνημόνιο, φέρτε πίσω τα κλεμμένα και εμείς έχουμε πληρώσει για τις συντάξεις. Το θυμάστε καθόλου αυτά? Δεν είναι αλήθεια. Είναι ψέματα. Εάν σήμερα ένας συνταξιούχος σκεφτεί πόσο κομμάτι της συντάξεώς του είναι από τα δικά του ένσημα και πόσο από την κρατική επιχορήγηση, θα μάθει ότι ο κάθε συνταξιούχος στην Ελλάδα παίρνει το 48% της συνταξής του από τα ένσημα που πλήρωσε και το 52% της συνταξής του από την ενίσχυση που δίνει το κράτος. Υπάρχουν δε περιπτώσεις ιδιαίτερα ορισμένων συνταξιούχων προς τα χαμηλά νούμερα, που αν εκεί εφαρμόζαμε κεφαλαιοποιητικό σύστημα, δηλαδή σου δίνω για όσα πλήρωσες, υπάρχουν άρη μου πάρα πολλές χιλιάδες συνταξιούχων, αν το ολοκληρώσω. Θα πέρανε πολύ κάτω από την εθνική σύνταξη. Μόνο που δεν το, αυτό για λόγους άλλους που δεν θέλετε να χάσετε την πελατεία, δεν λέω για εσάς, δεν το εξηγήσατε ποτέ σοβαρά στους ανθρώπους. Προσπαθώ λοιπόν να εξηγήσω ότι δεν μπορεί να κάνει σύγκριση στις δαπάνες Α και ως δαπάνες Β. Εμείς κάναμε μια επιλογή ως κοινωνία. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Υποστηρίζω αυτή την επιλογή. Διότι θεωρώ ότι δεν μπορείς να αφήσεις ένα συνταξιούχο με πάρα πολύ χαμηλό εισόδημα. Προφανώς δεν μπορείς. Αλλά πρέπει να το υπενθυμίσεις όμως ότι αν στη ζωή του όμως. Δεν έχει εύκολα και δυνατότητα να το κάνει. Αλλά αυτό δημιουργεί μια αδικία από την οποία τη χειριστήκαμε προηγουμένως. Τώρα δεν συζητάμε το ασφαλιστικό. Δημιουργεί μα μια αδικία. Υπάρχουν. Ναι, ναι, είναι ενωμένα. Ασφαλιστικό και δαπάνε. Καταλαβαίνω. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, με το μισθό του τον δήλωσαν στη διάρκεια τη ζωή του κανονικά και επ' αυτού του μισθού, μισό λεπτό, με συγχωρείτε, πλήρωσαν τις εισφορές τους. Κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας, δούλεψαν λίγο μαύρα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς και πλήρωσαν. Και τώρα βεβαίως πρέπει να πάρουν και αυτή μια σύνταξη, το καταλαβαίνω. Εγώ δεν βάζω. Αλλά είναι άδικο για τους άλλους που ήταν οι εντελώς νόμιμοι και πανεροί. Δεν βάζω εδώ ηθικά κριτήρια. Μα δεν ούτε εγώ βάζω ηθικά κριτήρια. Εγώ στο λέω ψυχρά. Αν όμως κάποιος πλήρωνε, δεν πρέπει να πάρει κάποια στιγμή κάτι από αυτό που πλήρωσε. Προσπαθώ να το εξηγήσω ψυχρά. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια το ασφαλιστικό μας και η υγεία ήταν ένα ταμείο. Το κατάλαβα, κύριε. Ένα κύριε, πράγμα. Κατάλαβα, είναι ένα κουμπαράς. Ναι. Όταν κάναμε το διαχωρισμό, επιλέξαμε ως κοινωνία να μην αφήσουμε συνταξιούχους με εξαιρετικά χαμηλή. Δεν είπε κανείς να τον αφήσουμε, αλλά τουλάχιστον να του εξηγούμε αυτού του ανθρώπου. Τα λεφτά δεν φτάνουν για όλα. Να του εξηγούμε, να μην τον χαϊδεύουμε όλοι οι πολιτικοί με λαϊκισμό την πλάτη, να του εξηγούμε ότι καλέ μου άνθρωπε, δεν πλήρωσες. Γιατί εκείνος έχει την αίσθηση ότι πλήρωνε.
Όχι. Πλήρωνε, λέει. Εγώ λέει πλήρωνα. Μια ζωή πλήρωνα. Δεν υπάρχει. Δεν του το είπατε ένας, καλά. Δεν υπάρχει ούτε ένα. Το ούτε ένας είναι χοντρικό. Μπορεί κάποιοι που στα πολύ ψηλά εισοδήματα να έχουν πληρώσει παραπάνω από τι θέσει που λέμε. Αυτοί μπορεί. Με τι μνημονιακού νόμου και τι πορικοπέ που κάναμε, ένα κλάσμα πληρώνε 3, 4, 5 ταμεία διαφορετικά μπορεί να είναι αδικημένοι. Αλλά η μεγάλη μάζα, η πολύ μεγάλη μάζα, παίρνει μεγαλύτερη σύνταξη από τα λεφτά που έχει πληρώσει. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θέλω να καταλάβω τι γίνεται με το σκιαγραφικό. Εδώ έχω πολλά μηνύματα περί του θέλω σκιαγραφικού. Θέλω να το εξηγήσω λίγο. Τι γιατί πληρώνει ο ΕΟΠΗ, τι δεν πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Θέλω λίγο να το εξηγήσω γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον. Στα πλαίσια του εξορθολογισμού τη φαρμακευτική δαπάνη, που ασχολήθηκα, σα είπα και ποιου λόγου, επαναλαμβάνω. Ο εξορθολογισμός φαρμακευτικής δαπάνης δεν αφορά τον κόσμο για οικονομικούς λόγους. Τον αφορά όμως γιατί είναι η γεννησιουργός αιτία των ελλείψεων στα φάρμακα. Δηλαδή, εάν δεν ομαλοποιήσεις τη φαρμακευτική γιατί τώρα αγορά, έχω μηνύματα συνόμου σας δεκό που λέει τι σχέση έχει το φάρμακο με το αν δεν μου γράφει την εξέτασή μου. Θα το εξηγήσω και αυτό αμέσως μετά. Ναι, πολύ ευχαρίστως. Όλα έχουν μία λογική. Δεν είμαστε τρελοί, ούτε απάνθρωποι, ούτε καθάρματα, ούτε σκληροί, ούτε τίποτα. Μία τάξη που θέλουμε να βάλουμε και δεν είναι εύκολο. Πάμε τώρα στο σκιαγραφικό να το καταλάβουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε στην προσπάθεια εξορθολογισμού τη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά κατηγορία φαρμάκων την πληρώνουμε. Και τι ανακαλύπτουμε, ότι στο σκιαγραφικό η Ελλάδα είναι δύο φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Ρε παιδιά, γιατί η Ελλάδα είναι δύο φορές πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, και τι ανακαλύπτουμε, ότι η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα που σκιαγραφικό έγραφαν όλοι οι γιατροί. Δηλαδή, όποιος γιατρός σου έλεγε πήγαινε να κάνει μια μαγνητική, μπορεί να σου γράψει, πάρε και σκιαγραφικό. Ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη, το σκιαγραφικό το γράφουν οι ακτινολόγοι. Σημείωσε ότι στις ενδείξεις του σκιαγραφικού φαρμάκου το γράφουν μόνο οι ακτινολόγοι. Έτσι το πουλάνε οι εταιρείες. Οι εταιρείες το πουλάνε και παίρνουν άδεια κυκλοφορίας λέγοντας ότι πρέπει να το γράφουν μόνο οι ακτινολόγοι. Στην Ελλάδα, για λόγους εύκολης πρόοδας, λέγαμε. Όποιος γιατρός θέλει γράφει σκιαγραφικό. Ανακαλύπτω ότι ο ΕΟΦ επί ΣΥΡΙΖΑ είχε κάνει απόφαση και πάρει απόφαση που είχε πει ότι πρέπει το σκιαγραφικό να ακολουθεί το SPC του, δηλαδή την άδεια κυκλοφορία του. Όπου λέει τι πράγμα, ότι θα το γράφει μόνο ο ειδικός επιστήμονας. Ο ακτινολόγος. Ο ακτινολόγος. Μάλιστα. Αποφάσισε λοιπόν και λέω, ωραία, η απόφαση αυτή του ΕΟΦ που είχε μείνει στο σερτάρι από εποχή ΣΥΡΙΖΑ θα εφαρμοστεί. Και από το 1η Μαΐου του 24 πλέον το σκιαγραφικό στις απεικονιστικές εξετάσεις το γράφει ειδικός ακτινολόγος. Με ένα κόστος 10-20 ευρώ επιπλέον. Όχι. Αλλά τι. Καθώς ο κόστος. Αυτό είναι το άλλο μήνυμα που γράφω. Θέλω πρώτα να εξηγήσω πώς φτάσαμε εδώ και θα έρθω και στο κόστος. Λέει τώρα. Η αγορά φώναξε, οι ασθενείς φωνάξανε. Είναι πολύ πιο εύκολο να το γράφουν όλοι. Πάνε να πας ειδικό επιστήμονα. Έτσι δεν είναι. Πολύ πιο εύκολο είναι. Ακούστε την επίπτωση δαπάνη. 3,8 εκατομμύρια ευρώ ο μήνας Απρίλιος σκιαγραφικά, 2,1 εκατομμύρια ευρώ ο μήνας Μάιος. Σχεδόν 50% κάτω. Σχεδόν 50% κάτω. Δηλαδή στο ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δηλαδή, να το πω πιο πρακτικά. Όταν ρωτήθηκε ο ειδικός επιστήμονας τώρα, πρέπει να πάρει αυτό σκιαγραφικό, η μία στις δύο συνταγές απερίφθη. Δηλαδή, ο ένας στους δύο ασθενείς που έβαζε στο σώμα του σκιαγραφικό δεν έπρεπε να το βάζει. Μπορεί να το συλλάβεις. Ναι. Ωραία. Αυτό δημιουργεί μια αναστάτωση στον ιατρικό χώρο και στους ασθενείς που να μάθουν να τα κάνουν όλα εύκολα. Δημιουργεί. Δεν είναι μόνο ότι ρίχνουμε τη δαπάνη, Άρη μου. Είναι ότι είναι πιθανόν να μην πρέπει να πάρει ο ασθενής αυτό το πράγμα μέσα του. Να μην πρέπει, να το κάνει κακό. Ναι, αλλά εδώ δεν, ούτε αυτό θα του πείσει. Πάμε λοιπόν. Ούτε αυτό θα του πείσει λοιπόν. Τώρα το ότι αυξήσατε το ποσό τη συμμετοχή. Δεν αυξήσαμε κανένα ποσό συμμετοχή. Διότι εμεί έχουμε σύμβαση με τα διαγνωστικά κέντρα, με τα οποία είχα και συνάντηση προχθές στο γραφείο μου, και του εξηγήσαμε ότι απαγορεύεται να ζητούν από τον ασθενή επιπλέον χρήματα για το σκιαγραφικό. Τι συμφωνήσαμε, για να μην αδικηθεί κανένα. Ότι εκεί που θα αναγκάζεται να γράφει το ιατρικό. Το διαγνωστικό κέντρο του σκιαγραφικού μέσω του ειδικού ακτινολόγου του, θα έκανουμε μια ειδική τιμολόγηση των ΕΟΠΗ και θα είναι άλλη χρέωση μια μαγνητική χωρίς σκιαγραφικό και άλλη χρέωση μια μαγνητική με σκιαγραφικό. Και τη διαφορά του κόστου την πληρώνει ο ΕΟΠΗ. Το καταλαβες. Μάλιστα. Δεν μπορεί αυτή η διαφορά να περνάει στον ασθενή. Απαγορεύεται. Γιατί εμείς έχουμε σύμβαση με τα διαγνωστικά. Ό,τι θέλουμε να βρούμε τα διαγνωστικά, τα βρούμε εμείς με τον ΕΟΠΗ. Δεν αφορά τον ασθενή. Ο ασθενής δεν πρέπει να πληρώνει πλέον χρήματα γι' αυτό. Άρα όταν του ζητούν. Δεν πρέπει. Ναι. Το διαγνωστικό είναι υποχρεωμένο να του παρέχει τη μαγνητική τομογραφία
είτε άνευ, είτε μέταση και γραφικού, αν πρέπει να το κάνει έτσι, όπως λέει η σύμβασή του. Και εμείς επαναλαμβάνουμε τα διαγνωστικά, δεν θα του αδικήσουμε. Θα βρούμε ήδη δουλεύουμε τον τρόπο για να μην αδικούνται ούτε και αυτοί. Αλλά πάντως αυτή η διαφορά του κόστους δεν μπορεί να μετακυλήσει ως ασθενής. Είναι σαφές αυτό που λέω. Μάλιστα. Ο πρόεδρος των ακτινολόγων. Άκουστε, με καλόπιστη. Αυτό είναι ψωτάκι, αυτό είναι ψωτάκι. Με καλόπιστη λογική συζήτηση όλοι θα βρούμε τη λύση. Εγώ δεν θέλω να αδικηθούν ούτε οι ακτινολόγοι. Θα πληρώνονται από το διαγνωστικό κέντρο με την επιλογή που θα δώσουμε. Ωραία. Δεν θέλω να αδικηθεί κανένας. Σίγουρα όμως δεν θέλω να αδικηθεί ο ασθενής. Όμως απεδείχθη, Άρη μου, από τον πρώτο μήνα απεδείχθη ότι μία στις δύο συνταγές μας και γραφικό κόπηκαν. Το καταπροχωρούμε, κύριε Υπουργέ. Γιατί έχετε κόψει την πολυπαραμετρική μαγνητική. Δεν ορίστε. Έχω κόψει καμία εξέταση μέχρι στιγμής. Δεν έχω κόψει καμία. Πάμε λοιπόν τώρα. Ότι... αυτό είναι. Δεν το έχω κόψει μια πάτσα. Αν υπάρχει σε κάποιο από τα πρωτόκολλα, αυτό αποτελεί ιατρική πράξη. Θέλω λίγο να εξηγήσω λίγο γιατί οι διαγνωστικές εξετάσεις αφορούν αυτό που με ρώτησε προηγούμενα. Κάτι με ρώτησε. Ποιο? Με ρώτησε κάτι, ότι σε ρώτησε να σε ακροατήσει εδώ, γιατί η εξέταση που θα κάνω εγώ αφορά στο φάρμακο. Μπράβο, λέει, τι σχέση λέει. Εσύ λέει, τον ρώτησε, γιατί μισό λεπτό να εξηγήσουμε, τι είναι το σκιαγραφικό, είναι το υγρό που μπαίνει για να κάνει μια δύσκολη. Για να καταγράφει μαγνητική καλύτερα την αποκόνησή τη. Ωραία, λοιπόν. Και μου λέει λοιπόν, είδα τώρα μέσα στα πολλά που έχουν έρθει, που προστάθηκαν στα προηγούμενα μηνύματα. Λέει μια κυρία, και τι με νοιάζει εμένα τώρα η δαπάνη του φαρμάκου για την εξέταση που δεν μου γράφει εμένα ο γιατρός. Απαντώ λοιπόν, γιατί σα νοιάζει. Σα νοιάζει, αγαπητή κυρία, για τον εξή λόγο. Διότι αν δεν βάλουμε τάξη όπως ο υπόλοιπος κόσμος στο πώς διενεργούνται οι διαγνωστικές εξετάσεις, σε λίγο όλα τα διαγνωστικά κέντρα στην Ελλάδα θα έχουν κλείσει. Πάμε να το εξηγήσουμε λίγο απλά. Θυμάσαι που το Μάιο μήνα πρώτων ευρωεκλογών πολλά ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα έχουν κάνει απεργία 2 και 3 εβδομάδες. Άρη μου, το θυμάσαι καθόλου αυτό? Μάλιστα. Γιατί κάνουν απεργία οι άνθρωποι αυτοί? Είναι τρελοί και θέλουν να κάνουν απεργία και να χάσουν ασθενείς? Όχι. Κάνουν απεργία γιατί πράγματι, και θα ακουστεί αυτό, το αντιλαμβάνομαι, ότι τα ιδιωτικά εργαστήρια και τα μεγάλα, όχι μόνο τα μικρά, και τα μεγάλα, όπως έχει φτάσει δαπάνη, δεν βγαίνουν. Να εξηγήσω τα νούμερα πάλι, γιατί αν τα εξηγήσουμε απλά, πιστεύω ότι ο κόμμας καταλαβαίνει και θα μας υποστηρίξει την προσπάθειά μας. Όταν έφυγα από Υπουργός Υγείας το 2014, δύναμος κράτος, από τον ΕΟΠΗ, στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές εξετάσεις, 350 εκατομμύρια το χρόνο. Ωραία. Και είχαμε clawback 7%. Δηλαδή, 350 συν 7% πήγαινε η δαπάνη 390 εκατομμύρια. Ωραία. Φέτος δίνουμε 500 εκατομμύρια και το clawback πλησιάζει το 50. Βασιλάρι στα νούμερο. Δηλαδή, μία δαπάνη στα διαγνωστικά κέντρα που ήταν 390 εκατομμύρια, σήμερα ξεπερνάει το 800. Μπορεί ένα εργαστήριο να βγει, εάν τα κόβει ετοιμολόγια 100, πληρώνεται τα 45 ή τα 50. Όχι, προφανώς όχι. Πολύ ωραία. Άρα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι για να μην είναι ανοιχτά τα διαγνωστικά, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο η δαπάνη να ελεγχθεί. Γιατί πρέπει να ελεγχθεί η δαπάνη και δεν είναι ζήτημα επιπλέον χρηματοδότησης? Γιατί είμαστε πάνω σε μεσόωρο από όλη την Ευρώπη. Υπάρχουν πολλοί λόγοι που αυτό έχει γίνει. Δεν θέλω να σας μπλέξω. Τώρα είναι τεχνικές ειδήσεις που τις κάνω κάθε μέρα επί ώρες ωρών. Έχω δουλέψει και καταλάβει πάρα πολύ για όλα αυτά. Ωραία. Επαναλαμβάνω στην κυρία. Το να μπει τάξη και να εφαρμοστούν κλειδωμένα θεραπευτικά και διαγνωστικά πρωτόκολλα είναι πρωτίστως προς το συμφέρον. Ναι, σου λέει δώσε παραπάνω, δώσε παραπάνω. Κόψε από αλλού και δώσε παραπάνω. Εδώ σε παραπάνω από εδώ, όχι, δώσε παραπάνω. Κόψε, από εκεί, καλώς ήρθες στο μισό. Ο καθένας θέλει το κράτος να του δίνει εκείνο το παραπάνω. Το κράτος δεν έχει άλλα λεφτά παρά μόνο τα δικά μας. Τα δικά μας λεφτά διαχειριζόμαστε. Αν τα δικά μας λεφτά τα σκορπάμε, Άρη μου, στο τέλος δεν θα έχει κανένα μας λεφτά. Το ζήσαμε το 10. Εξηγήστε ξανά το εξής, κύριε Υπουργέ. Ποιος είναι ο μέσος ευρωπαϊκός όρος για αξονικές και μαγνητικές που γίνονται στην Ευρώπη και πόσο στην Ελλάδα? Είμαστε πολύ πάνω από το μέσο όρο. Γι' αυτό μπαίνουν τώρα διαγνωστικά πρωτόκολλα. Και θέλω να σου πω και μία μεταρρύθμιση που έκανα τώρα στη θητεία μου, τη δεύτερη, που είμαι πάρα πολύ περήφανος, δεν την καταλάβουν. Αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο και για την οικία μας. Θα την καταλάβουν όμως πολύ καλά οι ειδικοί. Ναι. Τα θεραπευτικά πρωτόκολλα και τα διαγνωστικά πρωτόκολλα τα συζητάγαμε πριν φύγω από το Υπουργείο Υγείας το 2014. Υποτίθεται 10 χρόνια τα βάζαμε και ήρθα το 2024 και δεν δούλευε κανένα. Ναι. Ρε παιδιά, η ύπαρξη των πρωτοκόλων κόβει εισόδημα, κύριε Γεωργιάδη, γενικότερα, κόβει εισόδημα? Κόβει εξετάσεις και φάρμακα. Κόβει εισόδημα.
κόμπισε. Αλλά με το κλουμπ έχουμε τώρα στην ουσία όλου συμβαίνει και θα κατσαφούν όλοι μαζί. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Ναι. Κάθομαι λοιπόν να καταλάβω. Μου λέγανε υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν τα πρωτόκολλα, υπάρχουν τα πρωτόκολλα. Μπαίναμε να δούμε με ένα άμκα δικό μα, να δούμε τι γίνεται τα πρωτόκολλα. Δεν δούλευε κανένα πρωτόκολλο. Γιατί δεν δούλευε κανένα πρωτόκολλο. Δηλαδή, λέγαμε στην Τρόικα ότι βάλαμε τα πρωτόκολλα. Αλλά στην πραγματικότητα δεν δουλεύαν τα πρωτόκολλα. Δηλαδή, λέγαμε στον εαυτό μα ότι ναι, ξέρουμε τι γράφεται και το ελέγχουμε. Αλλά στην πραγματικότητα δεν ξέραμε τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι στην ΙΔΙΚΑ, η ΙΔΙΚΑ είναι το μαγαζί που κάνουν τα ηλεκτρονικά, έτσι, ο οργανισμό κάνει όλα τα ηλεκτρονικά του υγείας. Πήγαινε εσύ ο άσπρο του άλλου. Είχαμε μια εξέταση αίματος. Ωραία, ούρων κλπ. Οι εξετάσεις ανεβαίνανε πάνω στο φάκελό σου ως PDF, ως εικόνα. Πήγαινε ο γιατρός να γράψει μετά τι φάρμακο πρέπει να πάρεις, τι άλλο εξέταση πρέπει να κάνεις. Έβλεπε τη φωτογραφία και έπρεπε να ακολουθεί μόνος του με το χέρι το πρωτόκολλο κατά τη φωτογραφία που έβλεπε. Αλλά αν έκανε λάθος, δεν λέω επίτηδες, και δεν έβλεπε καλά την τιμή στην οθόνη, έγραφε εκτός πρωτοκόλλου. Για να είναι κλειδωμένο το πρωτόκολλο, έπρεπε αυτό να είναι σε ηλεκτρονική μορφή. Ώστε αν πήγαινε να γράψει ο γιατρός κάτι εκτός πρωτοκόλλου, του κάποιο είσαι εκτός πρωτοκόλλου, μπλοκάρει. Αυτό το απλό πράγμα, το να μπαίνουν εξετάσεις σε ηλεκτρονική μορφή, το κάναμε επί δεύτερη θητεία μου τώρα. Λειτουργεί από 1η Ιουνίου. Αυτό το απλό πράγμα που σου λέω. Ναι, γι' αυτό όμως. Με συγχωρείτε, αλλά δεν τιμά κανέναν μας. Εγώ σου λέω δεν υπήρχε κανέναν. Δεν τιμά κανέναν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Από 1η Ιουνίου λοιπόν του 24, το λέω, ακούσουν οι γιατροί περισσότερο. Όλες οι διαγνωστικές εξετάσεις ανεβαίνουν στο σύστημα σε ψηφιακή μορφή. Κατάλαβα. Που σημαίνει ότι πια τα πρωτόκολλα κλειδώνουν και δεν κάναμε μόνο αυτό. Ψηφίσαμε ειδικό νόμο, όπου πλέον ο οποίος μπορεί να βλέπει ποιος γιατρός βγαίνει πάνω από τα πρωτόκολλα, πάνω από ένα ορισμένο ποσό που ορίζει ο οποίος, ποσοστό, και να πηγαίνει να κάνει έλεγχο στον γιατρό αυτό. Και αν βρίσκει ότι ένας γιατρός δεν μπορεί να δικαιολογήσει, γιατί είναι τόσο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι γιατροί που θέλουν να το δικαιολογούν. Να έχουν μια ειδική κατηγορία ασθενών. Δεν τη λέγω. Εγώ δεν παίρνω κεφάλια έτσι, επί δικαίων και αδίκων. Ναι. Θέλω ο καθένας έχει το δικαίωμα να εξηγήσει και πιστεύω στην καλόπιση τη σημερινή γιατρή. Αλλά υπάρχει για το εργαλείο στον οποίο να του κόψει και την ταυτότητα. Οι σημερινοί γιατροί, οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων μας που είμαστε τόσο υπερήφανοι που βρίσκουν δουλειές στο εξωτερικό κτλ. Ξέρουν να κάνουν διάγνωση με το μάτι που έκανε κάποτε ο παλιός γιατρός ή τα στέλνουν όλα κάτω από τη μαγνητική και σου λέει τράβα κάτω από το μηχάνημα, κάτσε και θα σου πω εγώ τι πρόβλημα έχεις. Ομιγέννητο. Αυτό δεν ξέρω, αυτό θα το βρείτε σε άλλη συζήτηση. Αυτό θα το βρούμε σε άλλη συζήτηση. Ναι. Λοιπόν, το εξηγώ για το προηγούμενο που συζητούσαμε. Λοιπόν, η αδυναμία της κυβέρνησης και το ΙΟΠΗ να ελέγξει την ασύντοτη συνταγογράφηση μετακύλησε το πρόβλημα στους μικροβιολόγους. Το έλλειμμα του προϋπολογισμού για τις εργαστηριακές εξετάσεις είναι χρέος του κράτους και όχι των διαγνωστικών εργαστηριών. Επί 12 χρόνια, ο ΙΟΠΗ με το μνημονιακό νόμο 4172 του 2013 αφαιρεί από τα διαγνωστικά το 65% των αμοιβών τους. Είναι κράτος δικαίου αυτού, Αριστίδης Κάντας, βιοπαθολόγος. Σας το διάβασα για να αυτή υπάρχει. Είναι αυτό. Η μεγάλη μου διαφωνία με τους εργαστηριακούς. Η αλήθεια εδώ, απαντώ στον κύριο Κάντα, είναι ακριβώς στη μέση. Είναι ο νόμος του clawback ένας νόμος που αναγκάζει κάποιον που έχει εργαστεί να μην πληρώνεται για το σύνολο της υπηρεσίας που προσέφερε? Είναι η απάντηση. Δύο. Είναι ο νόμος του clawback γνωστός στον κύριο Κάντα όταν κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ? Είναι η απάντηση. Αν δεν θέλει ο κύριος Κάντας, δεν κάνει σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και λέω στους ασθενείς του, εγώ κύριε έχω 100% συμμετοχή, γιατί εγώ δεν κάνω σύμβαση με τον ΕΟΠΗ. Και τώρα, αν θες να πάρουμε, δηλαδή να σου πω διαφορετικά, όταν πάει ένας και κάνει μια σύμβαση με την Inter American, με την Ευρωπαϊκή Πίστη, με την Ευρώπη, με την όποια θέλετε, βάλετε ασφαλιστική, και κάνει ένα συμβόλαιο με αυτούς, δεν τηρεί τους όρους συμβολέου? Το να τηρεί τους όρους συμβολέου είναι ληστρικό? Τους ξέρει και τον προτέρα, θα μου πει. Τους ξέρει. Όποιος δεν θέλει παιδιά με τον ΕΟΠΗ, φεύγει. Με κατάμεση με κάνουμε το ζόρι. Αύριο, αν θέλει ο κύριος Κάντας, πάει τη διαδρομή των ΕΟΠΗ, χωρίς καμία ποινή. Λέει στους ασθενείς, εγώ κύριε, έχω 100% συμμετοχή, γιατί έχω τις καλύτερες εξετάσεις στον κόσμο, και μπαίνει μόνος του. Εάν θέλει να τον ΕΟΠΗ, είναι μαζί με όλους εμάς. Και εμείς έχουμε κλουμπάκ. Αν θέλετε να δουλέψουμε σοβαρά για να μειώνουμε το κλουμπάκ, όπως σας λέω το σύνορα, γιατί εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λέει, δεν λέω ότι βγαίνει. Μεγάλη πίεση έχει και πάρα πολλοί έχουν καταστραφεί και έχουν καταστραφεί σπίτια τους. Όλα σας λένε αλήθεια. Εγώ 5 μήνες υπουργός, με 6 μήνες τώρα. Και από την πρώτη μέρα ασχολούμαι με αυτούς. Έβαλα το 1 και 3 χωρίς καμία υποστήριξη. Έβαλα τις ψηφιακές εξετάσεις. Ναι. Να όλα αυτά που λένε τα καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη, να είμαι ξεκάθαρος. Όποιος είναι με το ΟΠΗ ξέρει καλά τους νόμους.
Κύριε Αντωνιάδη, νομίζω ότι συμπεριέλαβε και το δικό σας θέμα που μου είπατε ότι έχετε κάποιον γνωστό ο οποίος καταστρέφεται. Εννοούμε στο επάγγελμα αυτό. Έτσι, δεν έχω, αναλαμβάνω, είναι απαράδεκτα μεγάλες επιστροφές. Να μην ασχοληθώ. Καταλάτε αυτό, σας λέω ότι δεν αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα, ούτε δεν αντιλαμβάνομαι. Έχω ασχοληθεί για να μπει τάξη στη δαπάνη των διαγνωστικών εξετάσεων περισσότερο σχεδόν από τίποτα άλλο στη ζωή μου αυτού του 6 μήνες. Αλλά από κάτω, κύριο Κάντα. Όταν το 2017 ο κύριο Παύλο Πολάκη προσέθεσε 116 αποζημιούμενες εξετάσεις από το νεοποιήσα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, χωρίς να βάλει τον υπολογισμό 1 ευρώ. Και δεν κλείσαν τα εργαστήριά του. Ξέρεις πώς είναι αυτό το χρόνο. Οι εξετάσεις που προσέθεσε ο Πολάκη στα διαγνωστικά, χωρίς να βάλει λεφτά στον υπολογισμό, ξέρεις πόσα ετήσια δαπάνη έχουν. Πόσο. Πάνω από 100 εκατομμύρια. Μάλιστα. Κλείσαν τότε. Είπαν τότε, παιδιά, σταματάμε τον νεοποιή. Να τον αναγκάσουν να βάλει λεφτά. Όχι. Τώρα που βρήκαν τον Γεωργιάδη, φωνάζουνε. Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους. Συνεχίζουμε το τελευταίο ημίωρο. Επαναλαμβάνω, επειδή λέτε κάποιοι, μα τι, γιατί δεν πάει να δουλέψει. Νομίζω δουλειά κάνει και τώρα να εξηγεί πράγματα που δεν έχουν. Μην κάνω διάλειμμα. Θέλω μετά προσωπικού να με ρωτήσω να το απαντήσω αυτό, γιατί το έχω παρεθεί. Ωραία. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Οι 2 ώρες με τον Υπουργό δεν είναι αρκετές πάντως για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα περί της υγείας που μου έχετε θέσει και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν κύριε Υπουργέ, τρέχουμε τώρα. Έχουμε άλλα λιγότερα από 20 λεπτά. Έχετε ένα θέμα επί προσωπικού ότι είστε εδώ και ότι... Όχι, αυτό μου είπατε. Θέλετε να απαντήσετε λοιπόν ότι είστε εδώ. Δίνετε χρόνο από την... Μάλλον ξοδεύετε αδίκως χρόνο από την εργασία σας με την παρουσία σας τη 2 ώρη στο ραδιόφωνο. Ορίστε. Ακούστε, έχω βαρεθεί να ακούω στην πολιτική διαδρομή συνεχώς το πότε εργάζεται. Το αν εργάζομαι όχι στα Υπουργεία, το ξέρουν οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνος, το ξέρουν οι εργαζόμενοι στο Ελληνικό, το ξέρουν 183.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι που πλέον μπορούν να το κάνουν νόμιμα και δηλώνουν, το ξέρουν στην υγεία οι γιατροί του ΕΣΥ που πλέον μπορούν να ασκούν ιδιωτικό έργο, οι 2.000 ασθενείς που πήγαν να κάνουν προγραμματινά χειρουργία. Οι φαρμακευτικές εταιρείες που σταμάτησαν να φωνάζουν και καταλαβαίνουν ότι μπαίνει μια τάξη, και θα σου πω μετά τι έχω κάνει για τα φάρμακα. Είμαι πολύ υπερήφανος του που την περιμένει το μάθημα του Υπουργείου Υγείας και ούτω καθεξής. Δεν αντέχω άλλο την ειρωνία. Σε όσα Υπουργεία έχω πάει, μπορώ να ρωτήσω τους εργαζόμενους στα Υπουργεία. Είδατε προχθές το Υπουργείο Υγείας που ήταν ο Μητσοτάκης, τη λέγανε η μόνιμη υπάλληλη του Υπουργείου Υγείας για μένα. Ξέρουν πολύ καλά αν είμαι εκεί κάθε μέρα, αν εργάζομαι, αν έχω προβλήματα. Θεωρώ απαραίτητο στοιχείο της δουλειάς μου να εξηγώ στον κόσμο όσο μπορώ πιο αναλυτικά το γιατί λαμβάνω την Α ή τη Β απόφαση. Και θέλω να εξηγήσω και το γιατί το πιστεύω αυτό. Πρώτον, διότι σε μια χώρα που κυριαρχεί η συνωμοσιολογία, εάν δεν εξηγείς, αφήνεις περιθώριο συνωμοσιολογία να υποσκάπτει τη δημοκρατία. Δεύτερον, γιατί επειδή αποφάσει ιδιαίτερα στο Υπουργείο Υγείας είναι εξαιρετικά τεχνικής φύσεως και δεν είναι υποχρεωμένος ο κάθε ασθενής να γνωρίζει ούτε για θεραπευτικά πρωτόκολλα, ούτε για SPC, ούτε για ICD-10, ούτε για οτιδήποτε άλλο, πρέπει εγώ με απλά λόγια να το κατευθύνω σωστά. Άρα το να είμαι εδώ σήμερα τις 8 η ώρα και να κάνω την εκπομπή κύριε Άρη Πρωτοσάλτε, δεν είναι εκτός της εργασίας μου, είναι μέσα στην εργασία μου, είναι καθήκον μου. Για να σταματήσει η πλάκα επιτέλους με αυτούς τους γελίους. Λοιπόν, έχω 2-3 μηνύματα τα οποία είναι απαραίτητα για πριν προχωρήσουμε. Η Αριάδνη. Αν δεν βγαίνουν τα διαγνωστικά, κύριε Υπουργέ, τότε γιατί γεμίσαμε διαγνωστικά σε κάθε γειτονιά. Οι συμπατριώτες μας που έφυγαν, συνεχίζει η ίδια. Οι συμπατριώτες μας που έφυγαν έξω για να εργαστούν και να είναι, και είναι ασφαλισμένοι εκεί, στον τόπο που πήγαν, έρχονται στην Ελλάδα να κάνουν εξετάσεις. Για να κάνεις υπέρηχο ή ενδοσκοπικές στην Αγγλία, πρέπει να περιμένεις μήνες και αν κάνεις. Ο Μιχάλης. Πολλοί Έλληνες από το εξωτερικό έρχονται στην Ελλάδα για ιατρικές πράξεις και κάποιοι από εδώ προφανώς πάνε έξω για άλλες εξετάσεις, κυρίως εξειδικευμένες. Υπάρχουν στατιστικά πόσοι Έλληνες του εξωτερικού έρχονται στην Ελλάδα για ιατρικές πράξεις και πόσοι από την Ελλάδα πηγαίνουν στο εξωτερικό. Πιστεύω ότι αυτοί οι αριθμοί θα έδειχναν ότι το ελληνικό σύστημα είναι αρκετά καλό. Λοιπόν, πράγματι και ευχαριστώ για αυτό που λέτε. Εδώ, μπροστά σας. Να το εξηγήσω λίγο. Η ιδέα ότι έχουμε το χειρότερο σύστημα στον κόσμο και ότι είμαστε χειρότεροι του κόσμου είναι απολύτως ψευδής. Απολύτως ψευδής. Δεν είναι ψευδής. Είναι απολύτως ψευδής. Στην πραγματικότητα έχουμε και ένα από τα γαλαντόμα γενικά συστήματα. Και ο λόγος που μπορεί να είμαστε τόσο γαλαντόμοι είναι και οι νόμοι Κλομπάκου που ψήφισαν την προηγούμενη μου θητεία. Γιατί αυτοί μας επιτρέπουν. Αυτοί οι νόμοι του Κλομπάκου μας επιτρέπουν να δίνουμε την πρόβαση στα διαγνωστικά κέντρα, την πρόβαση σε φάρμακα που δεν είναι να πληρώσει κ.ο.κ. Και ας με βρίζαν τότε όλοι έξω από το Υπουργείο. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ τόλμησε να τους καταργήσει εννοείται, γιατί με αυτούς τους νόμους λειτουργεί το σύστημα μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, πάμε λίγο να το εξηγήσω. Μια πραγματική ιστορία, Άρη μου, που μου έδωσε και μια μικρή περηφάνεια. Έχω ένα φίλο. Δεν από το όνομά του, μπορεί να θέλει. Αν θέλει, μπορεί να με ακούει και να το πω. Ο γιος σου σπουδάζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Και στις 15 Ιουνίου έχει ένα ατύχημα και σπάει το πόδι του. Τον πάνε σε επίγοντα στο περίφημο NHS. Μένει εκεί κανένα 8ωρο, 9ωρο, αφού του συνεχίζει να δει δεν έχει κάτι επίγον. Το πρώτο που κάνανε μου είπε είναι κοιτάξτε να δω αν έχει κάτι επίγον. Όταν δεν κινδυνεύει η ζωή του, τον αφήσα σε ένα ράτζο, τον δέκα μετά από 9 ώρες. Του κάνει ακτινογραφία, του με έχει σπάσει το πόδι σου, δεν φτιάχνει με γύψο, θέλει εγχείρηση. Πολύ ωραία. Πότε θα κάνει εγχείρηση, του δώσα ένα ραντεβού από 15 Ιουνίου. Να τον δει εξειδικευμένο χειρουργό ορθοπαιδικό στις 2 Ιουλίου, για να μπει σε προγραμματισμένο χειρουργείο αμέσω μετά. Δηλαδή να έκανε χειρουργείο ξέρω στις 5 Ιουλίου. Ο πατέρας το άκουσε τρελάθηκε, πήρε το αεροπλάνο, πήγε στην Αγγλία, τον έβαλε στο αεροπλάνο, τον έφερε, τον πήγε σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, χειρουργεί και το παιδί τώρα αναρρώνει. Δηλαδή, χειρουργεί και αναρρώνει πριν φτάσει η ώρα του ραντεβού στο Ηνωμένο Βασίλειο Ορθοπαιδικό. Αυτό είναι το εθνικό σύστημα υγείας, το ελληνικό, πολιτικά το βρίζουμε. Υπάρχει εξή, έχει χαλάσει το εθνικό σύστημα υγείας στην Αγγλία και γι' αυτό είναι σε αυτά τα χάλια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε. Στην Ελλάδα θα ακούσει πάντα μια απάντηση. Μία-μία δουλειές. Πρώτη τριών εβδομάδων στη Γαλλία έκανε η φαρακοπή τρεις μέρες απεργία λόγω των μεγάλων ελλείψεων στα φάρμακα. Και ήταν ένας από τους λόγους που το σκέλος υγεία από αυτούς ναι, που... μιλάμε για τη Γαλλία τώρα. Που είναι, ένα κράτος απείρως πλουσιότερο από εμάς. Που μαυρίζουν το Μακρόν. Προσθες, σήμερα για να ξέρετε για τις ελλείψεις στα φάρμακα, στον ευρωπαϊκό μέσο όρο η Ελλάδα είναι στον πάτο. Έχουμε τις λιγότερες ελλείψεις. Και με τις αυξήσεις που θα το εξηγήσω την αύξηση που θα δώσουμε τώρα, γιατί είναι μεγάλη παγκόσμια αυτό. Που δίνουμε σε πολλά φθηνά φάρμακα, θα λήξουμε και το μεγαλύτερο κομμάτι των ελλείψεων. Θέλω αυτό να το εξηγήσω λίγο, γιατί έχει μεγάλη σημασία για μένα. Θα έχετε διαβάσει πρωτοσέλιδο να σπάσει αλλού, αυξάνε τα φάρμακα του Γεωργιάδη και το μακελιό του έχουν γράψει κλπ. Ποια είναι τα πραγματικά. Η τελευταία εφημερίδα Ίγκριτη. Λέω, το έχουν γράψει, το πει και ο Σίδη να πούνε όλοι. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν. Η Ελλάδα, με βάση του μνημονιακού νόμου που ψηφίσαμε, προχωράει σε κάθε έκδοση δελτίου τιμών φαρμάκου μόνο με τιμές προς τα κάτω. Δηλαδή, όπου με το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων τιμών της Ευρώπης βγαίνει μια τιμή προς τα κάτω, αυτή μπαίνει στο σύστημα. Εάν όμως με το μέσο όρο τιμών των δύο της Ευρώπης κάποιο φάρμακο πρέπει να αυξηθεί, αυτό δεν αυξάνεται, απαγορεύεται. Δεν πάμε με το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων, πάμε με το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων μόνο προς τα κάτω. Αυτό το κάνουμε από το 2012. Πριν πάω στην Υπουργή Υγείας, είναι νόμος Λοβέρδου. Και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Αυτό τι είχε ως αποτέλεσμα. Είχε ως αποτέλεσμα να πάμε σε πραγματικά πολύ χαμηλές τιμές. Η Ελλάδα έχει στα φάρμακα τις χαμηλότερες ή από τις χαμηλότερες τιμές σε όλη την Ευρώπη. Γι' αυτό, να ξέρετε, είναι και λίγο αστείο. Πολλοί τουρίστες από την υπόλοιπη Ευρώπη το καλοκαίρι να φεύγουν Ελλάδα, φεύγουν με σακούλες φάρμακα. Γιατί κάνοντας τη σύγκριση πόσο βλέπουν το φάρμακο στο ελληνικό φαρμακείο και πόσο το φαρμακείο στη γειτονιά τους, την Ελλάδα είναι στο ενδεύτερο. Άρα πάνε και εγώ να το φάρμακο από εμάς. Πολύ ωραία. Και αυτό δημιουργεί το κίνητρο των λεγόμενων παράλληλων εξαγωγών. Θα το μετά σε αυτές. Αυτό τι αποτέλεσμα έχει. Μία σειρά παλαιών φαρμάκων, επειδή είναι πολλά χρόνια στο σύστημα, έχουν δεχθεί τόσο μεγάλες μειώσεις τιμών και δεν έχουν πάρει τις αντίστοιχες αυξήσεις όταν έπρεπε να αυξηθούν, που είναι πλέον η τιμή τους κάτω από το κόστος. Να φέρω ένα παράδειγμα που έχει γίνει μεγάλη φασαρία στην Ελλάδα. Θυμάστε εκείνον τον ατυχή συμπολίτη μας που αυτοκτόνησε στην Κρήτη, τον καρκινοπαθή, και είχαν πει οι συγγενείς του ότι δεν είχε βρει ένα φάρμακο που λέγεται ετοποσίδη. Θυμάστε αυτό. Βεβαίως. Το φάρμακο αυτό στην Ελλάδα είναι σε έλλειψη γενικά. Είναι, δηλαδή το έχουμε σε λιγότερες ποσότητες από αυτές που χρειαζόμαστε. Γιατί το φάρμακο στην Ελλάδα πωλείται 11 ευρώ και στην υπόλοιπη Ευρώπη πωλείται 30. Ως αποτέλεσμα αυτού, η εταιρεία που το εισήγαγε στην Ελλάδα σταμάτησε να το εισάγει. Πλέον το εισάγουμε μέσω ΙΦΕΤ. Μέσω Ολλανδίας το δίνουμε. Διότι η εταιρεία λέει, εμένα δεν με συμφέρει το πουλάω στην Ελλάδα, δεν μου κοστίζει 20, το πουλάω 30, εσύ να το αγοράζετε 11, έφυγε κλωμπάκ, λέει παίρνω 5, γεια σας. Όταν κατάλαβα, αυτό δεν είναι μόνο και το ετοποσίδι, είναι το ουρσοφάκ που λέγανε συνέχεια, είναι το λίθιο, είναι διάφορα, είναι πάρα πολλά φάρμακα, πάρα πολλά. Μιλάμε εκατοντάδες φάρμακα, τα οποία είναι στην πραγματικότητα πια οι τιμές τους τόσο χαμηλές, που οι εταιρείες ή τα αποσύρουν τελείως, όπως είναι το ετοποσίδι που έφυγε η εταιρεία από την Ελλάδα, ή μειώνουν πάρα πολύ τις ποσότητες. Να φέρω ένα παράδειγμα στο λίθιο, ας πούμε, που είναι κρίσιμο φάρμακο για τους ανθρώπους που έχουν ψυχιατρικές νόσους, ψυχικές νόσους, συγγνώμη, ψυχικές νόσους. Τι έγινε με το λίθιο. Υπήρχαν δύο εταιρείες. Η μία εταιρεία ξένη, που έφερε το ένα, το λιθιοφόρο, νομίζω λεγόταν, το οποίο τα απέσυρε, γιατί ήταν πάρα πολύ χαμηλή,
και η άλλη γαλένικα ελληνική που είχε το άλλο φάρμακο, το οποίο μας έκανε πολύ μικρή παραγωγή και αυτή σε χαμηλότερη τιμή από αυτή που χρειαζόταν. Είπα λοιπόν εγώ όταν έγινε υπουργός. Να καταλάβεις τώρα ότι την ανάγκη να αυξηθούν οι τιμές στα φτηνά φάρμακα την είχε ήδη επισημάνει ο Ξανθός επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ. Την είπε ο Κικίλιας, την είπε ο Πλεύρης, δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ γιατί κάθε φορά κάτι γινόταν και αναβαλόταν η απόφαση αυτή. Θέλω να πω, δεν απεριαθολογίζω, αλλά θέλει και ένα πολιτικό θάρρος για να μας τα πω, γιατί κάποιοι θα σε βρίσουν, δεν υπάρχει εμβολία. Είπα τώρα εγώ, ρε παιδιά, άλλο. Είναι λογικό ένας ασθενής που θέλει να πάρει λίθιο να μην μπορεί να το βρει? Γιατί εγώ φοβάμαι να δώσω την τιμή που πρέπει να έχει. Είναι λογικό, ρε μου. Όχι, φυσικά. Προχωρούμε, κύριε Υπουργέ. Έδωσα λοιπόν εντολή στον ΕΟΦ, εξέδωσα υπουργική απόφαση και είπα: όσες εταιρείες θα σας φέρουν χαρτιά και θα σας αποδείξουν ότι η τιμή που πρέπει να πουλάνε είναι μεγαλύτερη από αυτή που πουλάνε τώρα, θα το κάνετε δεκτό. Πρώτον, να εξηγήσω γιατί. Πρώτον, γιατί προτιμώ ο ασθενής που ψάχνει το φάρμακο να το βρει και ας το πληρώσει μισό ευρώ παραπάνω, γιατί δεν θα αυξήσει, μιλάμε. Και προτιμώ η εταιρεία να είναι στην Ελλάδα, γιατί. Γιατί αν φύγει η εταιρεία, τι θα κάνω εγώ σύστημα? Θα πάω να αγοράσω το καινοτόμο καινούριο φάρμακο που κάνει 50 ευρώ. Και αντί να πληρώσω ένα φάρμακο 5 ευρώ, θα πληρώσω ένα φάρμακο 50 ευρώ. Διάλειμμα εδώ. Είναι γεγονός ότι οι 2 ώρες δεν αρκούν, κύριε Υπουργέ. Θα ξανάρθετε, εννοείται, μέχρι να κλείσουμε τον μήνα Ιούλιο. Λοιπόν, ο κύριος Υπουργός, στο μεταξύ, επειδή πήραμε ένα μεταξύ των πολλών δεκάδων μηνυμάτων ότι σε ένα νοσοκομείο της Λάρισα δεν έχουν φάρμακα και έχουν σταματήσει επεμβάσεις καταράκτη, μιλάει στο μεταξύ με τους διοικητές των νοσοκομείων τώρα. Πώς είναι τα νοσοκομεία στη Λάρισα, είναι 2. Ως προς το Πανεθνιακό, έχω ήδη απάντηση, γίνονται κανονικά εγχειρίδια καταράκτη και δεν έχουν κανένα έλλειμμα φαρμάκων. Περιμένω και από το Γενικό Νοσοκομείο τώρα. Μάλιστα. Αυτό όμως το έγραψε η Ευαγγελία. Λοιπόν. Τώρα, είναι προφανές όμως, κύριε Υπουργέ, γιατί το κυρίως θέμα δεν το έχουμε συζητήσει ακόμη. Έχουμε απαντήσει σε όλα τα πλευρικά θέματα, ουσιώδη προφανώς στην καθημερινότητά μας, αλλά το κυρίως θέμα της υγείας δεν το έχουμε απαντήσει. Το νοσοκομείο Γενικό Λαρίς λειτουργούν όλα κανονικά. Όλα κανονικά. Αγαπητή Ευαγγελία, δεν ξέρω ποιος σας το είπε. Ναι. Λοιπόν. Αν δώσω τηλεφώνο να μιλήσω, να καταλάβω τι πρόκειται. Συγγνώμη που το κάνω στον αέρα. Ναι, ναι. Αλλά μην νομίζει ένα υπουργό. Μπορεί να ξέρει τι γίνεται σε κάθε κλινική ολίγα. Προφανώς, ναι. Λοιπόν, τώρα, υπάρχει το εξής όμως, κύριε Υπουργέ. Εμείς παίζουμε εδώ μια είδηση, η οποία λέει το εξής. Τώρα την άκουσα προηγουμένως. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στα επίγοντα των νοσοκομείων είναι η έλλειψη των τραυματιοφορέων, τόνισε στον Sky ο υπουργός. Αυτά δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ, έτσι. Δηλαδή, τώρα να σχολιάζω εγώ τις ειδήσεις με τον υπουργό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, όμως, γιατί εμένα αυτά μου αρέσουν. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα στα επίγοντα των νοσοκομείων είναι η έλλειψη των τραυματιοφορέων, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Πρόσθεσε πως αν αυξηθεί ο αριθμός τους, η αναμονή θα πέσει σε ποσοστό 40%. Συγγνώμη, το μόνο πρόβλημα στα κρατικά νοσοκομεία είναι η έλλειψη τραυματιοφορέων? Αυτό θέλει να μου πείτε? Γιατί βγαίνει αυτό το συμπέρασμα τώρα, ότι όλα είναι υπέροχα. Μας δείχνει λίγο είδες, δύο τραυματιοφορείς, θα τους πάρουμε και αυτούς. Όταν είπα το μήνυμα αυτό, ναι, ναι. Είχες αρκετά μηνύματα που έχει δίκιο ο Υπουργός. Ναι, ναι, στους τραυματιοφορείς. Όχι, επαναλαμβάνω. Αυτή είναι η εικόνα των νοσοκομείων. Ως προς την αναμονή, στην ευημερία και στα επίγοντα. Το κατάλαβα αυτό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό. Ναι. Λοιπόν, συνδυάζω το εξής τώρα. Δεν είπα ως προς το γενικά το πρόβλημα του εθνικού. Συνδυάζω το εξής. Έμαθα, κάποιος μου είπε τώρα, μπορεί να είναι από αυτά που κυκλοφορούν τα ενδεχομένως, ότι όταν πήγε ο Πρωθυπουργός ευνηδίως στο Λαϊκό, την ώρα που ήταν κάπου αλλού προσανατολισμένη η προσοχή, ότι έγινε μεταφορές ασθενών στο Ελπής. Και τους πήραν για να μην δει τα ράντζα. Λοιπόν, ακούστε, ποια είναι τα πραγματικά περιστατικά. Πραγματικά γελάω με τη συνωμοσιολογία. Εγώ, υπουργός υγείας, δεν ήξερα θα πάει ο Πρωθυπουργός, δεν το ξέρω. Ο διοικητής του νοσοκομείου έλειπε. Ήταν στην ταβέρνα με κάτι φίλους του. Δεν το ξέρε. Ο υφυπουργός τον φωνάξαν και πήγε χωρίς να ξέρει που πάει. Του πανέλαβε το μαξί μου να πάμε κάπου, του βάλω στο αυτοκίνητο και πήγε. Γιατί εγώ ήμουν στην εκδήλωση στο Βαλογικό Μουσείο. Λοιπόν. Και προλάβαμε ενώ δεν ξέρω. Και προλάβαμε ενώ δεν ήξερε κανένα μα να πάμε Μητσοτάκης να ειδοποιήσουμε το ΕΚΑΒ και το ΕΚΑΒ να προλάβει να μεταφέρει του ασθενείς σε άλλο νοσοκομείο. Ο Μητσοτάκης έκανε καταδρομική επιχείρηση πραγματική. Ο λόγος που δεν μου το είπε και δεν μας το είπε είναι γιατί σου λέει: αν τους το πω, είτε θα δράσουν για να το κάνουν καλύτερο και θα δω αυτό που θέλω, είτε και αν δεν δράσουν θα κατηγορούνται ότι έδρασαν, όπως καλή ώρα τώρα. Ενώ εγώ θέλω να πάω να δω μια πραγματική εφημερία. Για να είμαι ειλικρινής, επειδή εγώ θα λέω όλη την αλήθεια, ήταν μια καλή μέρα εφημερίας αυτή. Ήμασταν λίγο τυχεροί όλοι προς τον έλεγχο του κυρίου Πρωθυπουργού. Θα μπορούσε να γυρθεί και σε μια μέρα χειρότερη. Αλλά ότι κανείς δεν ήξερε τίποτα και
καθόλου προσπάθεια φτιασυνόματο. Θυμάσαι στο στρατό που λέμε θα θυμάστε κανένα έλεγχο ταξίδι και βάφανε μας στο δρόμο και τα παγκάκια. Και δεν έχουμε συζητήσει το εξής, από το οποίο να πιαστώ λοιπόν πάλι από το ακροατήριο που προφανώς βοηθάει. Εξήγησέ μου κύριε Πρωτοσάλτε μου, έχει δύο μου. Γιατί ένας γιατρός που ασκεί το λειτουργήμά του στον δημόσιο τομέα χωρίς να αμείβεται από τους ασθενείς, σε παρένθεση, επίσημα το φακελάκι δεν μετράει, κλείνει παρένθεση, δεν θα στρέψει τους πελάτες του στον ιδιωτικό τομέα από τον οποίο να αμείβεται και επίσημα και ανεπίσημα? Δεν καταλαβαίνω τη φύση της ερώτησης, δεν την καταλάβω. Αυτό αφορά προς την απόφασή μου για το ιδιωτικό έργο γιατρών του ΕΣΥ. Αυτό καταλαβαίνω, ναι. Πρώτα απ' όλα θα βγεις ως ονούπο. Ήδη ξεκίνησα μια συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη για να κάνουμε. Δηλαδή θα παίρνει τους ασθενείς από το νοσοκομείο, εγώ αυτό καταλαβαίνω, και θα τους πηγαίνει στο ιατρείο του. Δεν θα παίρνει κανέναν ασθενή από το νοσοκομείο, διότι για να έχει την άδεια άσκηση ιδιωτικού έργου, λέμε στην υπουργική απόφαση, θα πρέπει η ημερήσια παραγωγή του στο νοσοκομείο να παραμένει ίδια. Ποιο τη μετράει την ημερήσια παραγωγή? Η διοίκηση του νοσοκομείου, με φόρμα ηλεκτρονικά συστήματα. Και εγώ πάντα μετρήσω. Άρη μου, πήγαν μου. Ναι, όχι, δεν είμαστε στην εποχή δεν που το νομίζετε. Πιστεύω, γι' αυτό λέω. Όλα είναι στον υπολογιστή τώρα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ότι μετράτε η παραγωγή. Τα πάντα. Πόσο ασθενεί βλέπει ο γιατρό. Πόσο ασθενεί γράφει. Πόσο εγχειρήσει κάνει. Στο κρατικό νοσοκομείο. Τι να πω, μπράβο, έχουμε αλλάξει εποχή. Τι να πω, ναι, δεν υπάρχει πια η δυνατότητα η ψηφιακή που έχουμε σε τόσο εργαλείο δεν υπήρχαν. Ξαναλέω. Άκου την πραγματικότητα τώρα. Είσαι ο γιατρό πρωτοσάλτε. Έχει κάνει έτσι να μπορεί να ασκήσει ιδιωτικό έργο. Και έχει βγει έξω και κάνει. Και 2 και 3 χιλιάδια παραπάνω το μήνα από το ιδιωτικό σου έργο. Θα ρισκάρεις να τα χάσεις φορτώνοντας τον κόκκινο το νοσοκομείο για να σου έρθει ο διοικητής να σου κόψει το ιδιωτικό έργο? Θα το ρισκάρεις? Φαντάζομαι πόσο όχι, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει την ανθρώπινη που φτάνει η πλακία. Αυτό που κάναμε τώρα για τους γιατρούς του ΕΣΥ ίσχυε για τους πανεπιστημιακούς όλα αυτά τα χρόνια. Οι πανεπιστημιακοί δεν ήταν καλοί γιατροί, ήταν κακοί. Δεν μπορεί να το πηγαίνει αυτό. Ο κύριος Ενγέ, ο κύριος Παναγκολό, αυτό λέει. Ότι δίνει ο Γεωργιάς και τους Εσίτες αυτό που κάνει με τη μετρητή κλέμα τον κόσμο. Αυτό γράφει ο Ενγέ επίσημο, ο Παναγκολάου. Ο κύριος Παναγκολάου ασχολείται πιο πολύ κλέμα, με την πλατφόρμα X πάντως. Δεν ξέρω τι κάνει στο νοσοκομείο, αλλά τον βλέπω στην πλατφόρμα διαρκώς. Προσπαθώ να εξηγήσω. Θα ήθελε να γίνει δημοσιογράφος. Ότι εμείς μπαίνουμε στο χτίσιμο του νέου ΕΣΥ. Το νέο ΕΣΥ που ονειρευόμαστε είναι ένα ΕΣΥ που θα έχει συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα της υγείας. Φωνάζουν ιδιωτικοί όμως απ' έξω. Μα θα βγάλω, δεν θα αφήσω να πω. Ήδη κάλασα στο γραφείο με τον κύριο Πατούλη προχθές και του ζήτησα να συνεργαστούμε μέσα από την ομάδα μου την πρώτη συνεργασία για το πώς θα γράψουμε την υπουργική απόφαση. Και είναι αυτή η κοινή υπουργική που θα υπογράψει το Υπουργείο Οικονομικών για το πώς οι ιδιώτες γιατροί τώρα θα μπορούν να χρησιμοποιούν το νοσοκομείο. Το ανάποδο. Γιατί κάλασα τον κύριο Πατούλη και τον Ίσα και όχι τον Μπις. Γιατί ο Μπις έχει βγάλει ένα κείμενο αντίθετο. Εγώ δεν θέλω να μιλήσω με αυτού που είναι αντίθετοι. Αυτοί που είναι αντίθετοι λένε να μην γίνει. Okay. Ο κ. Πατούλης που είπε ότι είναι, λέει ο Ίσα δηλαδή, που είπε ότι είναι σύμφωνο. Ο Ιατρικός Σύλλογος σε αντίθεση με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Να μου πείτε πρέπει να το κάνω σωστά. Γιατί εγώ δεν λέω που δεν τα ξέρω όλα. Θα βγει λοιπόν μέσα στις επόμενες μέρες και ανάποδη κοινή υπουργία. Επίσης να πω κάτι ακόμα σημαντικό, να το ξεχάσω. Όχι, παιδιά, ξανάρτητε έτσι κι αλλιώς να μιλήσουμε για το. Να την πείτε. Στην υπουργική απόφαση θα δημοσιευθεί τώρα για τη δυνατότητα ιδιωτικού έργου γιατρών του ΕΣΥ. Δεν συμπεριλαμβάνονται οι επικουρικοί και οι ειδικευόμενοι. Δεν είναι αυτή η πολιτική μου βούληση. Η πολιτική μου βούληση θα συμπεριλαμβάνονται και οι επικουρικοί και οι ειδικευόμενοι. Ωραία. Ο λόγος που δεν συμπεριλαμβάνονται είναι, διότι όπως ψηφίσαμε τον νόμο και γράψαμε γιατροί του ΕΣΥ στον νόμο, η νομική υπηρεσία έκρινε ότι οι γιατροί του ΕΣΥ είναι μόνο οι μόνιμοι. Γι' αυτό θα κάνω μια νομοτεχνική βελτίωση μόλις πάω στη Βουλή τις επόμενες μέρες σε αυτό το άρθρο, ώστε να διευκρινίζω ότι σε αυτή τη νομοθετική εξουσία εννοώ και τους ειδικευόμενους και τους επικουρικούς, ώστε να μπορώ στην υπουργική απόφαση να δώσω και σε αυτούς την άδεια. Μην ανησυχήσουνε ότι θέλουμε να τους αδικήσουμε, κάνουμε γιατρούς δύο ταχυτήτων στα νοσοκομεία. Όλοι όσοι προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες στο ΕΣΥ θα μπορούν να ασκούν και ιδιωτικό έργο παράλληλα πέραν του ωραρίου τους. Μισό. Και να πω κάτι ακόμα, δύο πράγματα θα τα ακουστούν, δύο πράγματα σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω δύο πράγματα να ακουστούν οπωσδήποτε. Το ένα, η υπουργική μου απόφαση που δίνει το δικαίωμα στους γιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο και ιδιωτικό έργο πατάει πάνω σε προηγούμενο νόμο της κυρίας Μίνας Γκάγκα, την οποία θέλω ιδιαίτερως να ευχαριστώ και να αναγνωρίσω δημόσια ότι άνοιξε τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Το λέω ότι καμιά φορά εμείς οι πολιτικοί βλέπουμε τι κάνουμε εμείς και ξανά με οι προηγούμενοι. Η κυρία Μίνα Γκάγκα και ο κύριος Θάνος Πλεύρης, ως Υπουργή Υγείας, ο Υπουργός Υγείας ο Πλεύρης και η κυρία Γκάγκα σαν πρόεδρια, είχαν ξεκινήσει τον δρόμο. Χαλασμένο ακτινογραφικό στη Σύφνο. Χαλασμένο ακτινογραφικό στη Σύφνο πηγαίνουν για στη Μήλο για μια απλή ακτινογραφία. Να μου το στείλει να το δω, τι να σας πω, άμα ξέρω όλα τα χαλασμένα. Ναι. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφύτων κολυγίων. Είμαι πολύ υπέρ. Ναι. Είμαι πολύ υπέρ. Επίσης θέλω να πω κάτι. Ναι, και ένας τελευταίος που δεν περιμένει από τις 20 Οκτωβρίου να χειρουργηθεί και δεν τον έχουν ειδοποιήσει ακόμη. Θα μας πει σε ποιο είναι. Άλτο.
Ο λόγος που ζητήσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας δώσει την άδεια να κάνουμε τα 50.000 δωρεάν από την απογευματινό είναι αυτό. Απογευματινό είναι ο άνθρωπος. Στο απογευματινό είναι αυτό. Ναι. Δεν ξέρω. Ενώ θέλει πάει πληρώνει τώρα και το κάνω το χειρουργείο. Ναι. Τακτικό. Να, αν, εγώ θέλω να δω να χειρουργηθεί μόνο από τώρα. Εάν αργήσει όμως, να ξέρετε ότι Σεπτέμβριο λογικά θα ξεκινήσουν τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία και εκεί θα πάμε πρώτα σε αναμονές. Δηλαδή, όσο περισσότερο αναμένει, θα πρώτο. Και να πω ένα δημόσιο ευχαριστώ τον κύριο Φώτη Πατσουράκο, ο οποίος είναι ο πρώτος αντιπρόεδρος του ΙΣΑ και είναι αυτός ο οποίος ασχολείται με τα θέματα των θεραπευτικών πρωτοκόλων, ο οποίος μου έστειλε μήνυμα και μου είπε: όντως ήμουν νέος και γέασα με τα πρωτόκολλα, μαζί τα ξεκινήσαμε, μαζί τα ξαναβρήκαμε. Φώτης Πατσουράκος. Τον ευχαριστώ για τη δημόσια αναγνώριση ότι δεν κάθομαι, ούτε είμαι όλη μέρα στο Twitter, ούτε είμαι όλη μέρα στα κανάλια, ούτε έχω χορτά στον κόκορα, αλλά είμαι από πάνω από όλα τα προβλήματα. Ναι, γιατί τότε έχει παράπονο ο κόσμος για την υγεία, κύριε Υπουργέ, αυτό είναι το θέμα μας. Γιατί δεν υπάρχει δημόσιο σύστημα χωρίς παράπονο. Ο κόμος ζητάει τα πάντα. Και καλά κάνει. Το κράτος μπορεί να δώσει όσα μπορεί. Καλημέρα σας. Θα ξανασυναντηθούμε. Επί τούτο, για το πώς θα γίνει. Ως απειλή μου το είπες. Όχι καθόλου. Καλημέρα σας. Θέλω να αναγνωρίσει ο απάντησες όλες τις ερωτήσεις. Στο 11. Όχι, εννοώ δεν τέτοιες. Εννοείται σε όλες, αλλά έχω άλλες. Μην νομίζεις κάτι τέτοιο. Για 10 ώρες κουβέντα. Δεν μιλάμε για το εσύ. Ναι, δεν είδα ούτε για τις γαλλικές εκλογές, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για το ΠΑΣΟΚ, ούτε για το. Ήρθα για το εσύ. Ναι, και θα ξανάρθετε πάλι.